διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι και η Χριστίνα Πολυχρονοπούλου. Καλησπέρα σας. Σήμερα στις 28 Νοεμβρίου. Τα θέματα που υπάρχουν σήμερα κατά κύριο λόγο είναι η περίφημη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή που αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά ότι πρόκειται για ένα θέατρο κακής ποιότητας βεβαίως σε αυτή τη χώρα. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για την ουσία του ζητήματος που θίχτηκε χθες και βεβαίως μετά από όλα αυτά τέθηκε, πώς να το πούμε, το ζήτημα ότι λίγος πολύ ίσως να αναθεωρηθεί η πώληση των πυρομαχικών. Δηλαδή, μισό λεπτό, για να καταλάβουμε, δεν έχουν παραδοθεί τα πυρομαχικά. Δηλαδή δεν έχει γίνει η πώληση. Δηλαδή έχουν παραδοθεί και θα τα ζητήσουν πίσω. Δεν το ξέρουμε. Είναι δηλαδή, βέβαιο ότι έχουν παραδοθεί. Δεν ξέρω, αυτό λέω. Ότι υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο σχετικά με την όλη η ιστορία. Είναι πάρα πολύ σκοτεινή. Βεβαίως κανένας δεν έθιξε το ζήτημα ότι ρε παιδιά δίνουμε, δίνουμε πυρομαχικά στην Σαουδική Αραβία τη στιγμή που επιτελεί γενοκτονία εναντίον της Ιεμένης. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ΟΗΕ. Και βεβαίως πάρα πολλά στοιχεία τα οποία στη δημοσιότητα που έχει να κάνει με βομβαρδισμούς σε σχολεία, νοσοκομεία, δολοφονία παιδιών, όλα αυτά τα πράγματα και σκόπιμη πρόκληση επιδημίας χολέρας με αποτέλεσμα να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Που έγινε στην Ιεμένη. Λόγω του γεγονότος ότι έχουν εφαρμόσει έναν αποκλεισμό και ναυτικό και χερσαίο, έτσι ώστε δεν προμηθεύονται τα απαραίτητα ούτε σε φαρμακευτικό υλικό ή ούτε και σε τρόφιμα. Βομβαρδίζονται συνέχεια. Λοιπόν, αυτό είναι η μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το γεγονός ότι δεν έχει διευκρινιστεί τι σόι πυρομαχικά είναι αυτά. Λέγονται διάφορα, από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει, δεν έχει διευκρινιστεί. Ένας ούτε χθες διευκρινιστεί. Βλημάτων έχει. Ναι, ξέρω εγώ, ναι. Από τα μόνα βλήματα που εγώ διαπίστωσα ήταν οι χθεσινοί βουλευτές. Λοιπόν, αλλά δεν ξεκαθαρίστηκε το ζήτημα, το εξής απλό πράγμα. Τι σοϊ πυρομαχικά συγκεκριμένα είναι αυτά, ποιος είναι ο κατασκευαστής, ο αρχικός κατασκευαστής των πυρομαχικών αυτών, τι είναι, από πού προέρχονται και φυσικά εάν όντως δεν τα χρειάζονται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, τότε γιατί δόθηκαν στη Σαουδική Αραβία, η οποία η Σαουδική Αραβία έχει πιο σύγχρονες ενόπλες δυνάμεις από τις ελληνικές. Αυτό συζητήσαμε, ότι η Σαουδική Αραβία προχώρησε και πρόσφατα επί Τραμπ νομίζω σε μια τεράστια παραγγελία εξοπλισμού. Βεβαίως, ναι, ναι. Έχει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ναι. Είναι ο κύριος αγοραστής της Αμερικής, η Σαουδική Αραβία, ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας από τους βασικούς και μάλιστα, ναι, ένας βασικούς από τους αποδέκτες. Είναι τρεις μεγάλες χώρες που έχουν στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Είναι αυτές δηλαδή που παίρνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αναρωτάται κανείς τι χρειάζεται παλαιό παροχημένο εξοπλισμό η Σαουδική, ναι, Αραβία, η οποία έχει. Δηλαδή δεν το χρειάζεται ο ελληνικός στρατός και το χρειάζεται η Σαουδική Αραβία, δηλαδή για μια στιγμή, ρε παιδιά. Δηλαδή, πιο κοροϊδεύουν. Ενδεχομένως να μας πούν, και θα έπρεπε να το είχαν κάνει, ότι είναι εξοπλισμός που είναι επιχειρησιακά, δεν είναι χρήσιμος. Και ναι, γι' αυτό το τι λόγο. Σημαίνει τον... αυτό όμως. Τι είναι... σημαίνει αυτό και ποιος το κρίνει. Και γιατί δεν έγιναν κατάλληλες εκθέσεις ή δεν κατατέθηκαν κατάλληλες εκθέσεις που λένε ότι όντως επιχειρησιακά δεν είναι χρήσιμο. Τι πράγμα σημαίνει επιχειρησιακά δεν είναι χρήσιμο. Όταν μιλάμε, ναι, για βλήματα πυροβολικού και αρμάτων μάχης. Ναι. Αλλά και βόμβες αεροπλάνων. Δηλαδή τι ακριβώς δεν είναι χρήσιμο σε αυτή την ιστορία. Αλλιώς γιατί να το πουλήσουν. Ναι, γιατί δεν να το πουλήσουν. Το λογικό υπάρχει. Αυτό θα είναι να αναρωτηθεί κανείς. Αλλά αν το πουλάνε, γιατί για να μας αποψηλώσουν από τον εξοπλισμό. Δεν υπάρχει, είναι λογικό. Υπάρχει ένα ζήτημα που βεβαίως μας κάνει να αναρωτιόμαστε. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε τροχιά διάλυσης. Επισκοπού δηλαδή, σκόπιμα διάλυση των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου να μετασχηματιστούν στον βαθμό οι μονάδες που θα κρατηθούν ή με τη δομή που θα αποφασιστεί να διατηρηθεί να αφομοιωθούν πλήρως από τον λεγόμενο Ευρωπαϊκό Στρατό. Αυτό το ζήτημα σημαίνει ότι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του παρόντος οπλισμού, των εξοπλισμού παρελκωμένων αλλά και πυρομαχικών του ελληνικού στρατού ή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων θα βγει εκτός χρήσης. Μήπως σε αυτά τα πλαίσια γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά δεν συζητήθηκε στη Βουλή. Βεβαίως. Γιατί είναι δεν αυτά, γιατί τα πουλάμε, γιατί δεν είναι επιχειρησιακά χρήσιμα. Και ποια είναι η διαδικασία. Ναι, κανείς δεν το έφυξε. Εξελίχθηκε σε μια κοκορομαχία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κ. Μητσοτάκη. Ναι, για πράγματα τα οποία βεβαίως έχουν προκαταβολικά συμφωνήσει. Δηλαδή η πολιτική της ορολογίας, της μάλλον φοροεπιδρομής σε βάρος του ελληνικού λαού, του ξεπουλήματος των πάντων, όλα αυτά τα πράγματα είναι μια, πώς να το πούμε, μια προσυμφωνημένη πολιτική. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι κανένας δεν έθιξε το θέμα της νέας δομής του Ευρωστρατού που αφορά άμεσα και τον τρόπο εξοπλισμού αλλά και προμηθειών των ενόπλων δυνάμεων. Δεν ανέφερε, ούτε καν ανέφερε κάποιος, και βέβαια η κυρία Πρωθυπουργός της χώρας που το έχει υπογράψει, τη συμφωνία ΠΕΣΚΟ, δηλαδή τη συμφωνία δημιουργίας νέας δομής του Ευρωστρατού, διοίκησης. Η συμφωνία έχει περάσει από τη Βουλή προσέγγιση, τότε όχι, γιατί να το συζητήσει. Έχει υπογράψει όμως. Και θα πάει να, και μετά τις 11 Δεκεμβρίου, όπου θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής, θα υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να την εφαρμόσουν. Αυτό λέει η συμφωνία. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά, και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα από όλα αυτά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως φυσικό είναι να μην ακούσεις τίποτα ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από την κεντροαριστερά, όπως τη λένε, τρία πουλάκια κάθονται κάπως έτσι, ας πούμε. Γιατί και παλαιότερα γινόταν αυτό, πολλούσαν εξοπλισμό σε άλλες χώρες. Ναι, έχει κατά καιρούς γίνει και μάλιστα κατά τρόπο ο οποίος παραβιάζει τους νόμους της χώρας, διότι τελικά ο οπλισμός που πουλήθηκε, ακόμη και άρματα μάχης έχουν πουληθεί, τα οποία υποτίθεται ήταν παροχημένα και δεν τα χρειαζόταν ο ελληνικός στρατός, τα πουλήσαν και τελικά βρέθηκαν σε πεδία μαχών της Αφρικής. Λοιπόν, να βρίσκονται στα χέρια συμμοριών ή διαφόρων περίεργων καταστάσεων, εμφυλίων και άλλων πολέμων. Αυτό βεβαίως κανονικά διώκεται και διώκεται με ισόβια με αυτή την ιστορία, με την πρόβλεψη των ισοβίων ή προσωρινής κάθριξης ανάλογα με με το μέγεθος, να το πούμε έτσι, της εμπλοκής της χώρας σε τέτοιου τύπου έχει να κάνει με την διασάλευση της διεθνούς ειρήνης. Από τη στιγμή που μέσα από οποιαδήποτε διαδικασία συνεννοήσεων ή διαπραγματεύσεων συμβάλλεις και εσύ στη διασάλευση της διεθνούς ειρήνης. Και πότε γίνεται αυτό το πράγμα? Είτε όταν δημιουργούνται συνθήκες επίθεσης εναντίον του δικού σου κράτους ή όταν δημιουργεί συνθήκες επίθεσης σύμμαχων κρατών. Σύμμαχα κράτη δεν είναι μόνο αυτά που εντάσσονται σε στρατιωτικές συμμαχίες ή έχουν υπογράψει στρατιωτική συμμαχία με την Ελλάδα, αλλά οποιοδήποτε κράτος δεν τελεί σε κατάσταση εμπόλεμη κατάσταση με τη χώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν το να στέλνεις όπλα, για παράδειγμα, στους Τούτσι για να σφάξουν τους Χούτου, είναι εμπλοκή άμεση και παραβίαση της λεγόμενης διεθνούς ειρήνης. Ο Σάκης αποκαλύπτεται ότι υπάρχουν όπλα δυτικού τύπου, δεν ξέρω πώς να τα πω ακριβώς την ορολογία, στο ISIS. Οι μεγάλες χώρες, Γερμανία, Αμερική, κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Ναι. Λοιπόν, όντως έχουν βρεθεί πυρομαχικά, τα οποία αποθήκες πυρομαχικών στο Χαλιφάτο και σε άλλες οργανώσεις, οι οποίες είναι αφενός νατοικής κατασκευής, ναι. Παρά το γεγονός, με προορισμό, μάλλον με αφετηρία τη Γαλλία, τη Γερμανία, αλλά και την Τσεχία, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι ίδιες αυτές οι χώρες λένε ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ενδεχομένως να είναι η μισή αλήθεια, με την έννοια ότι διευκόλυναν τις συναλλαγές διαμέσου τρίτων χωρών, όπως για παράδειγμα γίνεται με τον εξοπλισμό του Χαλιφάτου και των υπόλοιπων οργανώσεων με οπλισμό ανατολικού τύπου. Αυτή τη στιγμή αποκαλύφθηκε από μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που έγινε για την βουλγαρική τηλεόραση, την εμπλοκή των βουλγαρικών κυβερνήσεων αλλά και βουλγαρικών εταιριών στην διακίνηση οπλισμού και πυρομαχικών προς το Χαλιφάτο διαμέσου της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κουβέιτ και του Κατάρ, οπλισμού που προέρχεται από τις ανατολικές χώρες. Αυτός ο οπλισμός μετακινείται ή μεταφέρεται κατά κύριο λόγο από την Silver Lines, η οποία είναι μια αεροπορική γραμμή του Αζερβαϊτζάν, και μάλιστα με διπλωματικό καθεστώς. Οι χώρες απλά αποδέχονται το διπλωματικό καθεστώς αυτών των πτήσεων. Είναι τύπου πτήσεις. Ναι, και μεταφέρουν οπλισμό κάτω από αυτό το καθεστώς. Αποκαλύφθηκε από ένα team δημοσιογράφων Βούλγαρων, οι οποίοι βρήκαν πυρομαχικά βουλγαρικής κατασκευής στις αποθήκες πυρομαχικών που έπεσαν στα χέρια του Συριακού στρατού και των Ρώσων, και από εκεί και πέρα ξεδιπλώθηκε ένα κουβάρι, το οποίο οδήγησε σε αυτή την ιστορία. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν υπήρχε έστω και ένας δημοσιογράφος στην Ελλάδα που να τιμά το όνομά του και να κάνει το εξάπλο πράγμα, να πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και να διαπιστώσει αν αυτές οι αερογραμμές του Αζερβαϊτζάν έχουν περάσει από ελληνικά αεροδρόμια, και μάλιστα έχουν περάσει με αυτό το ειδικό καθεστώς διπλωματικής αποστολής, δηλώνοντας φορτίο transit. Γιατί έτσι το κάνανε αυτή την ιστορία, με την κάλυψη βεβαίως των αντίστοιχων κυβερνήσεων και φυσικά των Αμερικανών, οι οποίοι επιμένουν ακόμη και τώρα, παρά τον τεράστιο όγκο αποδεκτικών στοιχείων της εμπλοκής, ιδιαίτερα της Σαουδικής Αραβίας, σε όλο αυτό το κύκλωμα, να μην χαρακτηρίζουν ως κράτος που υποθάλπει την τρομοκρατία τη Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι, αν θυμόμαστε καλά, πριν 2 χρόνια στα Wikileaks εμφανίστηκε email της Χίλαρη Κλίντον, τότε Υπουργού Εξωτερικών, τότε με το σκάνδαλο, ναι, όπου έλεγε ξεκάθαρα ότι μάλλον ανέφερε ξεκάθαρα την εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στην ιστορία της υποστήριξης των τζιχαδιστών και των υπολείπων τρομοκρατικών οργανώσεων που χαρακτηρίζει ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τρομοκρατικές οργανώσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν ακούστηκε στην Ελληνική Βουλή, ούτε πρόκειται να ακουστούν, και ούτε δεν μπορούν κιόλας να τα υποστηρίξουν οι βουλευτές. Δεν έχουν, νομίζω. Δεν τους ενδιαφέρουν. Και δεν τους αφορά. Τους ενδιαφέρει, κάνει εντύπωση, αν θα ξαναβγούνε του χρόνου. Ναι, δεν τους. Ακόμη και αυτά τα υποτίθεται κόμματα της αντιμνημονιακής αντιπολίτευσης, Κουκουέ και Χρυσή Αυγή, λέω υποτίθεται, γιατί έχουμε προσωπικά πολύ σοβαρές ενστάσεις για το κατά πόσον είναι ή είναι. Μια σοβαρή ερώτηση σε βάθος. Δεν έγινε κανενός είδους τέτοια τοποθέτηση. Είναι τερατώδες αυτό. Ναι. Και μάλιστα με μια δήλωση κάποιου, να το πούμε έτσι, βουλευτού του κυβερνώντος κόμματος, λέει μάλλον σε ραδιοσταθμό, ο οποίος ο δημοσιογράφος τον ρώτησε, μα καλά, συγγνώμη, ας πούμε, εντάξει, δίνεται πυρομαχικά σε ένα κράτος που αυτή τη στιγμή ισοπεδώνει ένα άλλο κράτος, την Ιεμένη. Λοιπόν, αυτός απάντησε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, διότι έτσι είναι η αριστερή στις μέρες μας, ότι και άμα εμείς δεν δώσουμε πυρομαχικά, δηλαδή θα τελειώσει ο πόλεμος. Ναι. Δηλαδή, όπως να λέμε, για παράδειγμα, γιατί να μην βάλουμε πλάτες στη διακίνηση του, για παράδειγμα, των ναρκωτικών. Ναι. Άμα εμείς δεν βάλουμε πλάτες, θα τελειώσει το εμπόριο. Είναι... Έτσι λοιπόν, το ίδιο πράγμα ισχύει για όλες τις εγκληματικές διαδικασίες που έχει να κάνει με όλα τα... την εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες αυτού του πράγματος που λέμε κυβέρνηση. Μιλάμε και για ένα κύκλο εκατομμυρίων που βέβαια αποφελούνται οι τράπεζες. Και τρεις θα λέγαμε. Που επωφελούνται τράπεζες και λίγες εταιρείες, και φυσικά όλα αυτά φορτώνονται στους λαούς και οι λαοί τρέχουν να κάνουν έτσι για κοινωνικό μέρισμα. Φυσικά. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα φτάσει το 1,5 εκατομμύριο οι αιτήσεις των ανθρώπων για κοινωνικό μέρισμα. Έπεσε, λέει, η πλατφόρμα ήδη από τα πολλά κλικ και την απόγνωση. Ορισμένοι εκτιμούν, από ό,τι έβλεπα στα δημοσιεύματα, ότι θα ξεπεράσουν τα 4,5 εκατομμύρια οι αιτήσεις, που σημαίνει βεβαίως ότι το κοινωνικό μέρισμα στο βαθμό που θα δοθεί θα είναι περίπου 50 ευρώ στον δικαιούχο, εάν όντως εγκριθούν. Είναι μια μοντέρνα ουρά, μοντέρνα, πώς να το πούμε, άλλος τρόπος να στέκεσαι στην ουρά για ένα πιάτο φαΐ. Ναι, συσίδιο. Μορφή συσίδιο τελικά. Είναι φιλανθρωπία χειρίστου είδους, μορφή συσίδιου. Σου πετάμε ένα κόμματο και εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι ακολουθούν μια πολιτική η οποία βυθίζεται συστηματικά. Για να καταλάβουμε, μόνο η αύξηση των φόρων στον προπολογισμό του 2018 θα πάρει από κάθε φορολογούμενο 330 περίπου ευρώ επιπλέον από την εφορία. Αν βεβαίως συνυπολογίσουμε την πτώση του εισοδήματος, είναι πολύ περισσότερα, αλλά 330 ευρώ. Λοιπόν, για του χρόνου εννοώ, χώρια αυτά που του έχει πάρει τώρα από την εφορία. Και έναντι αυτού θα του δώσει πόσα, λέει, 500, μάλλον θα έδινε 500, εάν ήταν μικρός ο αριθμός των δικαιούχων. Αλλά από ό,τι φαίνεται τελικά ούτε η κυβέρνηση περίμενε αυτόν τον όγκο των δικαιούχων, και είναι ένα πρόβλημα, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε από τα δημοσιεύματα που υπάρχουν. Γι' αυτό με διάφορα τεχνάσματα ήθελε να μειώσει τον αριθμό. Ναι, προσπαθεί να μειώσει, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα τα 4,5 περίπου εκατομμύρια να... Με φιλοξενούμενους, μη φιλοξενούμενους. Ναι, κάτι ιστορίες για αγρίους, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση, η ευρύτερη κατάσταση που υπάρχει, και βεβαίως έχει να κάνει και με την διαδικασία της χθεσινής συζήτησης, που τη χαρήκαμε ιδιαίτερως, διότι πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου, τέτοιες, ας πούμε, τιμούν τα κοινοβουλευτικά πράγματα της χώρας. Πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα μας είναι μόνο το περιορίζουμε ποιος πήρε τη μίζα, γιατί το θέμα μας είναι μόνο η μίζα, και βεβαίως γιατί να την πάρεις εσύ σαν Καμένος και να μην την πάρω εγώ, έτσι, που έπαιρνα τόσα χρόνια μίζες. Λοιπόν, αυτό δεν έχει ακόμα αποδειχτεί. Ότι πήρε μίζα, θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά μέχρι στιγμής η πρακτική είναι αυτή. Μα δεν πρόκειται να αποδειχτεί ποτέ, διότι είναι γνωστό, ο μοναδικός υπουργός ο οποίος έχει πάρει μίζα στην ελληνική ιστορία, πολιτική ιστορία, είναι και ο Τσοχατζόπουλος. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Τώρα βεβαίως, γιατί δεν πήρανε μίζας και οι υπόλοιποι υπουργοί και ο πρωθυπουργός ο τότε που υπέγραψε τις αγορές για τις οποίες πήρε μίζες ο κ. Τσοχατζόπουλος, αυτό είναι μια περίπτωση. Είναι μια περίεργη περίπτωση, την οποία βεβαίως δεν το ξέρουμε. Αυτό το πράγμα ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Έτσι και λοιπόν, σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι πήρε μίζες, ούτε βεβαίως πήρε για οποιονδήποτε άλλο λόγο στα Αραβικά Εμιράτα ο κ. Καμένος. Ναι, να σας ακούμε. Ναι, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ο Νίκος ο Συνάντικας είμαι. Ναι. Σας ακούμε. Μ' ακούτε? Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το κοινωνικό μέρισμα, έχω έναν αντίλαλο. Δεν ξέρω πώς. Αντίλογο. Ναι. Αντίλογο, ναι. Αντίλαλο, ναι. Τι εννοείς? Ναι, ακούω τη φωνή μου πίσω, γι' αυτό λέω. Κλείσει τον υπολογιστή. Δεν έχω, όχι, δεν έχω τίποτα. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω για το κοινωνικό μέρισμα ότι αν χρωστάει, επειδή μπήκα μέσα να κάνω την αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα και μου την απέρριψε, προφανώς γιατί χρωστάω στην εφορία. Ναι. Ναι. Άρα δηλαδή για να πάρεις το κοινωνικό μέρισμα πρέπει να είσαι ενήμερος στην εφορία και, και ασφαλιστικά, στο βαθμό που είσαι βεβαίως επαγγελματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Όχι, όχι, για όποιον είναι επαγγελματίας ή επιτιδευματίας. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι 4.300.000 είναι αυτοί που χρουσάνε στην εφορία. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, πώς θα το πάρουν? Ναι, βεβαίως. Εντάξει, αυτό... είναι ένα ερώτημα. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Και ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη για 200 ευρώ σίγουρα κάτι θα χρωστάει. Έτσι δεν είναι? Όχι, βεβαίως. Οποιοςδήποτε είναι εκεί. Γιατί αυτή τη στιγμή όντως επίσημα είναι 4.300 περίπου από τα 6 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Από τα 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι περίπου που είναι στην Ελλάδα, τα 4.300.000 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία χρωστάνε στην εφορία, άρα δεν είναι ενήμεροι. Βέβαια. Και βέβαια αυτός ο κόσμος δεν είναι... Τίποτα άλλο θέλω να πω, συνεχίζω να ακούω. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Και βέβαια αυτός ο κόσμος δεν είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές του κυρίου Τσίπρα, είναι η φτωχολογιά. Οι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει, ας πούμε, στο αμήν... Και χρωστάνε 500 ευρώ και έρχεται το χαρτάκι της κατάσχεσης και της προειδοποίησης. Μάλιστα είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που μάθαμε χθες κιόλας πηγαίνοντας, κάνοντας επίσκεψη στα Μέγαρα. Αυτό που υπόθηκε ότι το 2009, όχι το 2010, είχαν ξαναγίνει πλημμύρες στην περιοχή, υπήρξαν ξανά πλημμυρομαθείς και περιμένουν ακόμη τη βοήθεια που τους έταξαν τότε. Και άλλοι πλημμυροπαθείς σε άλλες, όπως τη Λέσβο, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Διότι βεβαίως άλλο σου λέω ότι θα πάρεις και άλλο αν θα πάρεις. Και οι άνθρωποι με τις φωτιές στην Ηλία το 2000... Καλά, αυτοί την πατήσανε. Αυτοί δεν πήρανε τίποτα τελικά. Αυτοί καταστράφηκαν, όχι εντάξει, πέρα από τις ζωές που χάθηκαν, και εδώ μιλάμε για πάνω από 160 άνθρωποι που χάθηκαν στις φωτιές, δηλαδή μιλάμε για πόλεμο. Με την ιστορία των πλημμυρών μιλάμε για 24 ήδη νεκρούς. 23 ή 24? 24, χθες το βράδυ. 24 νεκροί. Λοιπόν, μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες, εντάξει, δεν επιστρέφεται, δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί να διορθωθεί κάτι τέτοιο από την άποψη τότε όταν χάνονται ζωές. Αλλά βέβαια όταν χάνονται ζωές, τα πολιτισμένα κράτη, στα πολιτισμένα κράτη κινούνται κακουργηματικού τύπου διαδικασίες ή ανακρίσεις ή διώξεις. Δεν μπορεί να μην φταίει κανείς για τέτοια μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, δεν νοείται σε χώρα πολιτισμένη η οποία να χάνεται ζωή και να μην κινηθεί διαδικασία για ανθρωποκτονία. Και να μην υπάρχει έστω και μία παρέτηση για λόγους ευθυσίας. Καλά, αυτό δεν είναι θέμα. Άστο, μην το ψάχνεις το θέμα. Εδώ ο πολιτικός παχυδερμισμός έχει γίνει, ναι, βεβαίως, γιατί, κανόνας. Βεβαίως, γιατί το βασικό ζήτημα είναι να κρατάμε την καρέκλα. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πριν πάμε όμως σε αυτό... να πούμε το τηλέφωνο επικοινωνίας εκπομπής 210-34-28-676, 210-34-28-676, και το email της εκπομπής. Έχουμε δει ήδη, έχουν πέσει αρκετά μηνύματα, θα τα σχολιάσουμε στην πορεία, και βιβλία που προτείνει ένας φίλος ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα βιβλίο το οποίο θα ασχοληθούμε για λίγο με αυτό το βιβλίο, να το σχολιάσουμε. Πρόκειται για το χρέος, είναι πολύ γνωστό βιβλίο, είναι για το λεγόμενο 5.000 χρόνια χρέος του Γκρέιμπερ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, να το σχολιάσουμε. 5.000 χρόνια χρέος. Ναι, 5.000 χρόνια βλακείας θα έλεγα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων θα το σχολιάσουμε μετά ακριβώς από το διάλειμμα. Απλά να πούμε ότι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο μικρόφωνο, μία λέξη, στο μικρόφωνο papaki@gmail.com. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Διαδικτυακός σταθμός Η Ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στο μικρόφωνο, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Είναι μαζί μας η Χριστίνα Πολυχρονοπούλου και συζητάμε ή σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Να πούμε ότι έτσι και μετά βλέπουμε και τα μηνύματα που μας έχουν στείλει. Ένα ενδιαφέρον μήνυμα είναι αυτό που το δημοσίευμα της χθεσινής Wall Street Journal, ή μάλλον της προχθεσινής Wall Street Journal, η οποία αναφέρεται στην παρότρινση του κύριου Τσίπρα προς τον κύριο Σούλτς των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία να συμμετάσχει πάση θυσία να γίνει κυβέρνηση με την κυρία Μέρκελ. Και βεβαίως αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας του δήλωσε το μήνυμα που μετέφερε, που έστειλε στον κύριο Σούλτς, είναι ότι το να είσαι πραγματική αριστερός και προοδευτικός και να κρατάς αυτή τη στάση του προοδευτικού δεν είναι να κρατάς την καθαρότητα των θέσεών σου, αλλά να παλεύεις για εφικτές αλλαγές για την προς όφελος του λαού. Η πολιτική είναι τέχνη του εφικτού. Μάλιστα. Ναι, μας το είχε πει, ναι, ο πρώτος που έχει κάψει και βιβλίο για αυτό το ζήτημα, μας το είπε και ο Μιτεράν. Και έστειλε, ναι, τη Γαλλία από εκεί που ήρθε. Ναι. Λοιπόν, αναβίωσε το πνεύμα του Βυσί, κατήργησε τις επαναστατικές παραδόσεις του γαλλικού έθνους, διαλύοντας στα 200 χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης το Μουσείο της Επανάστασης. Είναι σαν να πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να διαλύσουμε εμείς το Ιστορικό Μουσείο, γιατί είναι αφιερωμένο κατά κύριο λόγο στην Παλιγενεσία. Όποιος το ξέρει και όποιος το έχει επισκεφτεί, δυστυχώς πολύ λίγοι. Λοιπόν, το εφικτό δεν χρειάζεται. Στα 200 χρόνια, ας πούμε, να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την Παλιγενεσία, που βεβαίως οπωσδήποτε ορισμένοι προσπαθούν να το πετύχουν. Έτσι, δεν το συζητάμε. Το εφικτό, λέω, δεν χρειάζεται ούτε ανδραγαθήματα, ούτε φρόνημα υψηλό, ούτε τίποτα. Εκεί να είσαι υποτελής. Βεβαίως, υποτέλεια. Ναι. Και σήμερα ο κύριος Τσίπρας τι έκανε? Προσπάθησε να εξαντλήσει την επιρροή του στον κύριο Σούλτς και να του πει και εγώ το ίδιο έκανα, συνεργάστηκα με τη δεξιά. Και μάλιστα τότε μας είχες πει, ας πούμε, να υπογράψουμε το μνημόνιο. Τώρα σου λέμε να μπεις μέσα. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί το λέει αυτό το πράγμα. Μήπως παίρνουμε το αίμα μας πίσω? Μας κατέστρεψες, σε καταστρέφουμε? Κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς το εννοεί ο κύριος Τσίπρας. Πάντως, να μην μείνει στην ακυβερνησία και η Γερμανία, φροντίζουμε κι εμείς. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η κυβερνησία δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα κράτος. Δεν υπάρχει ακυβερνησία. Ακόμη και αν δεν υπάρξει κυβέρνηση, προβλέπεται τρόπος να λειτουργήσει. Όπως το Βέλγιο, θυμάσαι, παλαιότερα. Χρόνια. Για χρόνια χωρίς κυβέρνηση. Βεβαίως. Δεν συνέβη τίποτα. Και υπάρχει και η χώρα η οποία όντως δεν έχει κυβέρνηση επισκοπού, δηλαδή όπως είναι η Ελβετία. Λοιπόν, δεν έχει κεντρική κυβέρνηση. Λοιπόν, η Γερμανία δουλεύει κανονικά, γιατί η διοίκηση και το κοινοβούλιο δουλεύουν, παίρνουν αποφάσεις. Δεν εξαρτώνται από το κυβερνών κόμμα. Και βεβαίως, όπως ο φίλος λέει εδώ, πολύ σωστά, το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το 51% των Γερμανών, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, θέλουν να πάνε ξανά σε εκλογές. Έτσι. Πάμε λίγο στον φίλο ή τη φίλη που μας παίρνει τηλέφωνο και επιστρέφουμε. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Σιδηροπούλου λέγομαι, τηλεφωνώ από την Λούτσα. Ναι. Έχω έναν προβληματισμό όσον αφορά στο πώς θα γίνουν ο κόσμος, κοινωνοί, θα έρθουν σε επαφή, εν πάση περιπτώσει, με τα προτάγματα, με τις ιδέες, με τις προτάσεις του ΕΠΑΜ. Επειδή σας παρακολουθώ από το 2011 το Φλεβάρι, και στο διάστημα όλων αυτών των χρόνων στο περιβάλλον μου συζητάω, λέω για αυτά που πρεσβεύετε κι εσείς και που εμένα με βρίσκουν πολύ σύμφωνοι και σας εμπιστεύομαι. Ωστόσο όμως κανείς από τους φίλους δεν μπήκε, όχι κανείς, στην πλειοψηφία τους δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ακούσουν τη διαδικτυακή εκπομπή ή ξέρω να διαβάσουν την εφημερίδα. Και σκεφτόμουν το εξής, μια έτσι πολύ απλή ιδέα, δεν ξέρω αν είναι εφικτή. Τι δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να έχουμε σε ένα CD που μπορεί οποιοςδήποτε να το βάλει στο σπίτι του, ας πούμε, να το ακούσει, τις απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα της κοινωνίας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν έχουμε εθνικό νόμισμα θα μας την πέσουν, πώς θα εισάγουμε, πώς θα κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο από μόνη μου δεν μπορώ να το κάνω, γιατί θα πρέπει να αναζητήσω όλα αυτά τα διάφορα που έχετε γράψει και πει. Ναι. Και λέω, παραδείγματος χάρη, αν μπορούσα εγώ να εξασφαλίσω από το ΕΠΑΜ, ας πούμε, ένα τέτοιο CD, θα μπορούσα να το αναπαράγω και να το δίνω σε όλους τους φίλους, γνωστούς και οπουδήποτε. Και είναι μια διαδικασία εύκολη για κάποιον να την κάνει στο σπίτι του. Να βάλει το CD και να ακούσει, ας πούμε, τον Καζάκη να τα λέει ή οποιονδήποτε άλλο. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι εσείς πείθετε αρκετά. Ναι. Όταν κάποιος σας ακούσει δεν μπορεί να μην σας ξανακούσει. Τελεία. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν CD και έχουν διαμορφωθεί, υπάρχουν και στο διαδίκτυο, έτσι, ταινιούλες και στο YouTube, ταινιούλες οι οποίες έχουν με σειραφή έχουν γίνει και όλα αυτά, που το έχουν κάνει διάφοροι άνθρωποι και όχι πάντα από το ΕΠΑΜ, έτσι, από ενδιαφέρον και έτσι με μεράκι πολλά από αυτά. Ναι. Αλλά αν επικοινωνήσετε. Να ζητήσω, αλλά αν δεν βγάλω εγώ κάποια άκρη, τότε θα ήθελα να επικοινωνήσετε. Να επικοινωνήσετε με το. Με συγχωρείτε, με το 210-34-28-676 και θα συνεννοηθούμε για το θέμα που έχετε θέσει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κάποια άλλη ώρα εκτός δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για εμείς. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η Γερμανία, όπως λέγαμε προηγουμένως, δεν θέλει τις καινούργιες εκλογές. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν θέλει τις εκλογές. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι κατά πάσα πιθανότητα το S5 θα αναγκαστεί να μπει στην κυβέρνηση. Γιατί δεν θέλουν τώρα τις εκλογές? Διότι το 51% των Γερμανών που θέλουν εκλογές θέλουν να ψηφίσουν άλλα κόμματα από αυτά που είναι του κατεστημένου. Να το πούμε έτσι, αυτές που εναλλάσσονται σε κυβερνητικούς συνασπισμούς τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Και αυτό ακριβώς τρέμει η κυρία Μέρκελ, όπως και οι υπόλοιποι. Βεβαίως, ένταξη του S5 σε ένα νέο κυβερνητικό συνασπισμό με την προοπτική της πολιτικής που θα ακολουθήσει σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Άλλωστε, στις τελευταίες εκλογές υπέστη τη μεγαλύτερη εκλογική πανολεθρία που έχει υποστεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό ο Σούλτς κρατιέται, όχι γιατί έχει κάνει μια σοβαρή διαφωνία ή οτιδήποτε με την πολιτική της Μέρκελ. Άλλωστε αυτός την εφάρμοσε. Δεν θα μπορεί να αντιπολιτεύεται μετά άμα μπει στο συνασπισμό. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος συνασπισμός σοσιαλδημοκρατών και Μέρκελ ήταν αυτός που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο, έτσι, μαζί με την πρώτη ή δεύτερη αριστερά του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό και ο Σούλτς ήταν αυτός που ανέλαβε να πείσει τον κύριο Τσίπρα, να πείσει μεσαγωγικά τώρα, καταλαβαίνόμαστε, για να μας φέρουν το τρίτο μνημόνιο. Άρα δεν είναι, πώς να το πούμε, κορασίδες οι σοσιαλδημοκράτες. Απλούστατα πάθανε τη λακτάρα της ζωής τους και σκέφτονται ότι, με δεδομένο ότι πλέον ο βασικός μηχανισμός του κόμματος, τους S5, δηλαδή τα συνδικάτα, είναι υποδιάλυση, γιατί πρώτα και κύρια η δική τους κυβέρνηση επί Σρέντερ διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις στη Γερμανία το 2002, και άρα 10 χρόνια πάγωσε τους μισθούς. Όχι μόνο, αλλά διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις, άρα και τα συνδικάτα, γιατί έχασαν το νόημα τα συνδικάτα, με την έννοια όταν χτυπήθηκε το κοινωνικό κράτος και ταυτόχρονα χτυπήθηκαν και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, τι νόημα έχει να έχει συνδικάτο? Και ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους, τις νέες γενιές εργαζομένων που μπαίνουν στην γερμανική αγορά εργασίας. Και καταφέρνει καλύτερα μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, κάτι που δεν τολμά να κάνουν οι δεξιοί. Όχι βέβαια. το μεγάλο, μάλιστα αυτός που εφάρμοσε την πολιτική Σρέντερ, αυτός δηλαδή που έβαλε το ζήτημα, μάλλον διαμόρφωσε το νέο κοινωνικό πλαίσιο, μάλλον το νέο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων που επέβαλε η κυβέρνηση Στρέντερ στους Σοσιαλδημοκράτων, ήταν ο διευθυντής προσωπικού της Volkswagen, για να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, γιατί τώρα τρέμουν αυτή την ιστορία? Γιατί πολύ απλά έχει επέλθει και μια σοβαρή άλλη αλλαγή, την οποία βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν τη συζητάνε. Στη Γερμανία. Διότι βέβαια είναι στη Γερμανία, στο εκλογικό σύστημα, στο εκλογικό τοπίο της Γερμανίας. Υπήρξε η διάσπαση του AfD, δηλαδή το Alternative für Deutschland, γιατί και η διάσπαση αυτή δίνει τη δυνατότητα στα προοδευτικά στοιχεία, το AfD, που ήταν και οι ιδρυτές του συγκεκριμένου κόμματος, να φύγουν ή να τελειώσουν με τα πιο συντηρητικά κομμάτια του κόμματος, τα οποία έχουν διασπάσει το κόμμα, έχουν αποστασιοποιηθεί από αυτό, δηλαδή είναι οι εθνικιστές, να το πούμε έτσι, οι οποίοι προέρχονται κιόλας από τον προσικό εθνικισμό, την τάξη, μάλλον το ρεύμα εκείνο που καλύπτει το χριστιανοδημοκρατικό, χριστιανοκοινωνικό κίνημα. Τσέσου, το χριστιανικό κόμμα. Λοιπόν, ναι. Και κυρίως η πιο ακροδεξιά, το ΣΕΝΤΕΓΙΟΥ, δηλαδή το Βαβαρόν. Το Βαβαρόν. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτοί είναι πιο, έχουν κληρονομήσει το παλιό λαϊκό κόμμα της εποχής της Βαϊμάρης, όπου είχε αυτή την προσική λογική του εθνικισμού. Και φυσικά αυτοί δώσανε χαρακτήρα, ή μάλλον στον κεντρικό πολιτικό, ήταν η πρόεδρος κιόλας, και μέσα από τις διαδικασίες πήραν την προεδρία του συγκεκριμένου κόμματος και δώσανε περισσότερο κατεύθυνση, πώς να το πούμε, ενάντια στους μετανάστες, με ακραίες δηλώσεις, να τους σκοτώσουμε και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό είναι στην κουλτούρα του Γερμανού. Μην τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Λοιπόν, δεν είναι κάτι εξωφρενικό όπως ακούγεται σε εμάς, παράδειγμα στον Έλληνα, δηλαδή είναι εξωφρενικό να πεις, ας πούμε, ότι να σκοτώσεις τώρα, όσο και να ζει άσχημα ή να... Αυτό δεν θα του περνούσε ποτέ από το μυαλό. Λοιπόν, αλλά στο Γερμανό είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Λοιπόν, οπότε τι έγινε? Τώρα μετά τις εκλογές, η πρόεδρος μαζί με ένα μεγάλο μέρος κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, μάλλον βουλευτών του συγκεκριμένου κόμματος, έχει αποσχιστεί. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Γεια σου, Δημήτρη. Ναι. Ο Νίκος ο Στεφανής, με θυμάσαι? Ναι, ναι, βεβαίως. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην σημερινή απόφαση του Σταθάκη που ξεπουλάει λιγνίτες. Ναι. Γενικά τους λιγνίτες ούτως ή άλλως τους έχουν εξαφανίσει η συμμορία του Σιμίτη από το 1996. Ναι. Αυτή η αγοροπολισία που λέγεται αγοροπολισία, για μένα είναι ξεπούλημα. Πρέπει να έχουν κράσει όλο τον ελληνικό λαό, να πάρουν τα σκεπάρια και να σπάσουν τα κεφάλια αυτήν την λεγόμενη αριστερά. Είναι αδύνατον δηλαδή μια επιχείρηση που η αξία της λογιστική είναι 14,5 δισεκατομμύρια να ξεπουλείται με 100 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν? Ναι. Το μέγιστο που αυτοί εκτιμούν στον προϋπολογισμό αντίτιμο για τη ΔΕΗ είναι 250 εκατομμύρια, όταν το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, αυτό που είναι στο ελληνικό χρηματιστήριο, είναι 500 εκατομμύρια. Με όλη την υποτίμηση που έχει υποστεί, έτσι. Ναι, την απαξίωση. Ναι, ακριβώς. Αλλά η Ευρώπη το ξέρει, διότι όταν προσφύγαμε με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου το 2007 και καταδικάστηκε η κυβέρνηση του Σιμίτη και του Καραμαλή, ήταν η γνώση τους, δηλαδή όλα αυτά τα παιχνίδια που παίχτηκαν αυτά τα χρόνια από το 1999 με την απαξίωση της ΔΕΗ, είναι σε γνώση και του ελληνικού λαού που πρέπει να ντρέπεται γι' αυτό, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πήρε και είναι η γνώση της αυτό το γεγονός. Τι θα γίνει δηλαδή? Επιτρέπεται σήμερα να ξεπουλάμε 1800 ΜΒ τζάμπα και στη θέση της να κατασκευάζουμε με 2 δισεκατομμύρια πέμπτη μονάδα, δίχως να έχει εξασφαλισμένη την πρώτη ύλη, δηλαδή το λιγνίτη. Αυτά με λίγα λόγια, άμα θέλεις. Ναι, βεβαίως. Τι θέλεις? Να συνεχίσουμε το μονόλογο, διότι αυτή είναι τραγική κατάσταση. Ναι, έτσι αλλιώς είχαμε πάει την άνοιξη στο πεδίο του μεγαλύτερου ορυχείου λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα, ναι, του νότιου πεδίου, και μας λέγανε εκεί τα πράγματα που είναι οι υπεύθυνοι. Δηλαδή ποιος σας τα έλεγε? Σήμερα η κατάσταση στα ορυχεία είναι τραγική. Το αμύντο έχει καταρρεύσει. Παρόλα τη μήνυση που τους είχα κάνει, ο εισαγγελέας της Φλόρινας το κρατάει εφτασφράγιστο. Δεν κουνιέται φίλο. Ο κύριος Πλιώτας, που είναι υπεύθυνος αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου, που δέχτηκε τη μήνυση και την απέστειλε στην αυτήν, και αυτός δεν απαντάει. Το νότιο πεδίο είναι στα μαύρα του χάλια. Το ρηχείο ποντοκόμισε σχέση εκμετάλλευση 1/50. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις. Ναι, όντως. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να το συζητήσουμε. Να το δούμε και πιο συγκεκριμένα. Ναι. Όποτε θέλετε, πάρε μου τηλέφωνο. Βεβαίως. Λοιπόν, θα τα πούμε. Ναι. Άντε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι όντως υπάρχει τεράστιο θέμα με τη ΔΕΗ. Πολύ σύντομα, αν όχι ήδη, θα γίνουμε εισαγωγής ενέργειας. Άρα πλήρως εξαρτώμενη χώρα. Χώρα που εξαρτάται για το ζήτημα της ενέργειας δεν μπορεί να ανακάμψει. Ξεπουλιώνται και οι φυσικοί πόροι μαζί με τη ΔΕΗ. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Μιλάμε για τα ορυκτά, πρωτίστως λιγνίτες, αλλά και τα νερά. Να μην ξεχνάμε ότι με τη ΔΕΗ έχουμε τα φράγματα, τους ταμιευτήρες κτλ. Είναι ο κύριος όγκος διαχείρισης νερού που διαθέτει η χώρα, είτε για άρδευση είτε για ίδρυυση. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ και όλο αυτό προσδοκούν να το πουλήσουν γύρω στα 250 εκατομμύρια αντίτιμο στον προπολογισμό. Βεβαίως, όντως, τα χρηματιστηριακά, να το πούμε έτσι, κανάλια, η χρηματιστική αγορά εκτιμάει ότι δεν θα πουληθεί πάνω από 100. Ολόκληρο το συγκρότημα, πάνω από 100 εκατομμύρια. Και αυτό βεβαίως να δούμε με ποιον τρόπο θα πληρωθεί το κράτος για τη ΔΕΗ ολόκληρη. Μιλάμε το μεγαλύτερο έγκλημα που γίνεται. Αυτό ήδη ακούγεται σκάνδαλο, κακούργημα. Ναι. Μία και λέμε για σκάνδαλο, να πούμε για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου του 1999, περνάει στα ψηλά από ό,τι φαίνεται. Βγήκε στην επιφάνεια, το θυμήθηκε κανείς. Το Άριος Πάγος, νομίζω. Ναι. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου άσκησε δίωξη για 36 άτομα για το κράχ του 1999 στο χρηματιστήριο. Και υπάρχει τεράστιο θέμα σχετικά με το ότι με αυτή τη δίκη περνάει στα ψηλά, δεν υπάρχει καμία ανάλυση ή καμία αναφορά. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται? Θα το ψάξουμε να δούμε με ποιους σε ποιους αναφέρονται, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι σοβαρά πρόσωπα. Δηλαδή νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι χρηματιστές και ιστορίες. Είναι η τελευταία τροχή της αμάξης, ας πούμε, γιατί από τη στιγμή που έχουν εξαιρέσει τη 10 ΑΕ, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που υπάρχει, να έχει το κράτος εταιρεία διαχείρισης, είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου διαχείρισης δηλαδή μετοχών, και μέσω αυτών να επηρεάζει το χρηματιστήριο, αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Να πτωχεύσει κιόλας, και δεν ενδιαφέρει κανένας, ας πούμε, αυτό. Αυτοί την έχουν εξαιρέσει. Η Σιμίτη ήταν αυτό. Ναι, βέβαια. Είναι απάτη. Είναι απάτη, καραμπινάτη σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος αυτού του πλανήτη, με εξαίρεση στην Ελλάδα. Λοιπόν, να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, με ποιον τρόπο δηλαδή θα τα καλύψουν όλα αυτά τα πράγματα, και βεβαίως δεν καταλαβαίνω για παράδειγμα γιατί 36 συγκεκριμένοι πρέπει να διωχθούν. Καλά κάνουν, δεν το συζητάμε βεβαίως, γιατί το σκάνδαλο είναι χοντρό. Πάρα πολύ χοντρό. Και όχι ο υπουργός που προέτρεπε τον κόσμο να παίξουν. Φυσικά, και έκανε προβλέψεις ότι θα πάει 10.000 μονάδες. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί δεν διώκονται συγκεκριμένα άτομα του οικονομικού ρεπορτάζ που μέχρι το 2007 παραμύθιαζαν τον κόσμο, ότι το χρηματιστήριο θα ανακάμψει, ότι θα έχει κεφαλοποιήσεις τεράστιες και όλα αυτά τα πράγματα. Παπαγάλιζαν από τότε. Παπαγάλιζαν τα λεγόμενα του Υπουργού. Εγώ δεν είναι του Υπουργού, όχι. Μιλούσαν για συγκεκριμένες μετοχές, μιλούσαν συγκεκριμένες κεφαλοποιήσεις. Δηλαδή, κάνανε χειραγώγηση πληροφορίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά τα παπαγαλάκια δεν πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον τους. Γιατί ήταν ψεύτες με σύστημα. Και μάλιστα, από ό,τι λέει τουλάχιστον η αγορά, επιμισθώσει. Δηλαδή τα παίρνανε κοινώς. Εντάξει, και είναι πολύ γνωστοί, διότι 2 ή 3 από αυτούς συνεχίζουν να βγαίνουν και στην τηλεόραση ακόμη και σήμερα. Ως οικονομικοί ρεπόρτερ. Λοιπόν, οι συντάκτες της οικονομικής δημοσιογραφίας, και δεν τρέπονται. Αφού κανείς δεν θυμάται αυτά που έλεγαν. Και δεν τρέπονται. Γιατί δεν ασκείται και σε αυτούς? Γιατί εδώ πέρα δεν είναι ένα απλό επάγγελμα το να είσαι δημοσιογράφος. Υποτίθεται ότι είναι λειτουργήμα με βάση την πρόβλεψη 5/4 εξουσίας του συντάγματος. Με αυτό διώκεται σε άλλες χώρες. Δηλαδή στην Αμερική, αν αυτό συμβεί, αυτό συμβεί. Τελειώσανε. Θα είχαν τελειώσει αυτή η επιτόπου. Αυτεπάγγελτα, ναι. Μπορεί, πώς να το πούμε, οι κορυφαίες των τραπεζών να την γλιτώνανε, αλλά δημοσιογράφοι και χρηματιστές θα την τρώγανε άσχημα. Λοιπόν. Εδώ πέρα βεβαίως μπορεί να λες και να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορεί να εμφανίζεσαι και να συνεχίζεις να λες σαν οικονομικός, επαγγελματίας του οικονομικού ρεπορτάζ, να συνεχίζεις να λες ψέματα, να συνεχίζεις να λες ότι άμα πάμε στη δραχμή θα καταστραφούμε, να συνεχίζεις να λες ότι είναι βιώσιμο το χρέος, ενώ καταστρέφεται η χώρα. Ναι, ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Ναι. Ονομάζομαι Πέτρος Παπαδόπουλος, είμαι φίλος του ΕΠΑΜ, σας παίρνω από τη Σουτγκάρδη της Γερμανίας τηλέφωνο. Ναι, ναι. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω να αναφερθώ απλώς στην περίπτωση του αρχιλοχέα Ευάγγελου Φώτη, ο οποίος κατηγορήθηκε από το πειθαρχικό, αν δεν κάνω λάθος, για ανυπακοή προς τους ανωτέρους του, ναι, λόγω της άρνησης εκτέλεσης υπηρεσίας σε hot spot. Ναι. Έχω μία επιθυμία και παράκληση, συνάμα. Είναι εφικτό όχι μόνο να του δοθεί βήμα στην εκπομπή, αλλά να γίνει εκπομπή ολόκληρη με καλωσμένο τον Ευάγγελο Φώτη, τον κύριο Ευάγγελο Φώτη? Ναι, καταρχάς του έχει δοθεί βήμα, έχει βγει στην εκπομπή. Το έχω μάθει 1 δεκάλεπτο, ναι. Κάποιοι μου είπαν δική μου, δηλαδή. Από τηλέφωνο, αλλά θα επαναληφθεί αυτό το πράγμα. Όμως αυτή τη στιγμή την Πέμπτη περνάει προς τα το δικείο, ο συγκεκριμένος... Ναι. Ο συγκεκριμένος αρχιλοχίας μέχρι στιγμής δεν του έχει ανακοινωθεί η απόφαση του πειθαρχικού, πράγμα το οποίο είναι άκρος παράξενο, γιατί προβλέπεται με τη λήξη της διαδικασίας του πειθαρχικού να εκδοθεί η απόφαση και να δοθεί στους ενδιαφερόμενους, να το πούμε έτσι. Ναι, στους εμπλεκόμενους. Στρατιωτικοί μου λέγανε, εν ενεργεία μου λέγανε, ότι συνήθως αυτό γίνεται όταν δεν δίνεται ή καθυστερεί να δοθεί. Συνήθως αυτό σημαίνει ότι τον βρήκαν αθώο, τον κατηγορούμενο, αλλά δεν θέλουν να κοινοποιηθεί η αθώωση, γιατί αυτό δημιουργεί προηγούμενο και φυσικά δημιουργεί θέμα και για τους υπολείπους βεβαίως που θα πράξουν ανάλογες. Θα κρατήσουν ανάλογη στάση, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρουμε ποια είναι η απόφαση ακόμα. Ναι, λέω την ενημέρωση που έχω από κάποιους στρατιωτικούς, πότε συμβαίνει αυτό το πράγμα, διότι εντάξει, στην πολιτική ζωή είναι αδιανόητο να μην σε ενημερώνουν για τις αποφάσεις, ας πούμε, τέτοιων διαδικασιών. Επειδή όμως ο Φώτης. Ναι, ο Βαγγέλης ο Φώτης. Εξάρτητα από αυτό εδώ, εγώ θεωρώ σκόπιμο, καλό θα ήταν να τον καλέσετε τον άνθρωπο. Αλλά μετά το στρατοδικείο, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία, έτσι. Ναι, γιατί θα έχει... Ναι, προφανώς. Θα μπορεί να πει περισσότερα και ναι, θα υπάρχει κιόλα η απόφαση. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει απόφαση, αλλά πάντως θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, οπότε θα μπορεί και ο ίδιος να μιλήσει πιο ελεύθερα. Ενδεχομένως. Θα τοποθετηθεί κατάλληλα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Καλή ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν... Πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το ζήτημα του χρηματιστηρίου. Το χρηματιστήριο μας έφαγε ένα ολόκληρο ΑΕΠ. Μάλλον φάγανε τότε ένα ολόκληρο ΑΕΠ. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πρόσωπα. Δεν αποκαλύφθηκε, για παράδειγμα, ότι αυτό που ξέραμε όλοι, τουλάχιστον όσοι παρικούνται στην Ιερουσαλήμ, ότι παίζανε συγκεκριμένοι ολιγάρχες της χώρας με 50 και 60 αφημί ψεύτικα, ή μάλλον δεν ήταν ψεύτικα, ήταν νεκρών αφημί που κατά περίεργο λόγο βρισκόντουσαν στα χέρια τους και έτσι ανοίγανε διαφορετικούς λογαριασμούς και παίζανε στο χρηματιστήριο με 50 και 60 διαφορετικά αφημί. Έτσι μπορούσαν να ρίξουν λεφτά, χρήματα δηλαδή, και να κάνουν αντίστοιχες. Δεν καταλαβαίνω γιατί, για παράδειγμα, δεν ασκείται δίωξη σε συγκεκριμένες εταιρείες που μπήκανε με limit up και limit down, μάλλον με limit up μετοχή και την επόμενη μέρα ήταν limit down ή τις επόμενες, ας πούμε. Εδώ πέρα μιλάμε για καραμπινάτη περίπτωση. Και φυσικά πρώτα και κύρια όλοι αυτοί οι μάγκες που στήσαν αυτή την ιστορία με δηλώσεις τύπου θα φτάσει 7.000 στο χρηματιστήριο, θυμάμαι τον κύριο Παπαντονίου που το έλεγε αυτό, ο κύριος Σιμίτης και όλοι σαν αυτοί πρόκερ, μαζί, βεβαίως, μαζί και βεβαίως να ξαναλέμε οι 2-3 συγκεκριμένοι, σεσημασμένοι του οικονομικού ρεπορτάζ που από τότε, πώς το λένε, ήταν εν υπηρεσία οι άνθρωποι, πώς να το πούμε, επιμισθώσει, παραμυθιάζαν τον κόσμο προτείνοντας συγκεκριμένες μετοχές οι οποίες τελικά αποδεικνύονταν πέτσινες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να διωχθούν αυτοί. Το ότι καταστράφηκαν οικογένειες, αδειάσανε σεντούκια, αδειάσανε λογαριασμοί, πουληθήκανε σπίτια, επειδή κάποιοι παραμυθιάστηκαν από αυτές τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού. Όχι και μόνο των Υπουργών και των Παπαγαλακίων, ναι, ολόκληρο το κύκλωμα. Αυτοί δεν έχουν δικαιωθεί. Οι συγκεκριμένοι συνεχίζουν. Κοροϊδεύανε τον κόσμο. Συνεχίζουν να έχουν το ζήτημα των διαδικασιών. Συνεχίζουν να εμφανίζονται στις τηλεοράσεις ως οικονομικοί ρεπόρτερ, δημοσιογράφοι του οικονομικού ρεπορτάζ, και να μας λένε και την άποψή τους κιόλας για το πού θα πάει η χώρα, έτσι και δεν εφαρμόζει τα μνημόνια. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, καταστροφή, τι να πούμε, τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Και έχουν και το θράσος κιόλας και ασκούν κριτική σε αυτούς που έχουν ταχθεί απέναντι στα μνημόνια. Έχουν θράσος κιόλας. Μας κυκλοφορούσαν βιβλία «Η αλήθεια και η μύθη του χρηματιστηρίου», που δεν ξέρανε που πάνε τα τέσσερα για το χρηματιστήριο εκείνη την εποχή. Έτσι, μόνο και μόνο για να σπρώξουν κόσμο να πέσουν μέσα στην παγίδα, και τώρα αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες εμφανίζονται ως τιμητές των πάντων. Ναι, λες και έχουν τιμητές των πάντων. Έστω μία πρόβλεψή τους, αν έχει ποτέ επαληθευτεί, θα μπορούσαν έστω να το δικαιολογήσουμε αυτό που κάνουν σήμερα. Αλλά όλες τους οι προβλέψεις έχουν πέσει έξω, σε όλες τις προβλέψεις. Και λοιπόν, στο χρηματιστήριο και στην αρχή των μνημονίων. Όλα αυτά που έλεγαν, βεβαίως, δεν έχει τίποτα επαληθευτεί. Όχι μόνο αυτό το πράγμα, συνεχίζουν να λένε τις ίδιες βλακίες που λέγανε και ψέματα που λέγανε την πρώτη περίοδο, ότι φταίνε οι υπερβολικοί φόροι, ότι φταίνε οι υπερβολικές δαπάνες του κράτους, ότι φταίνε οι συντάξεις, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα, και όχι αυτοί οι τύποι οι οποίοι πραγματικά τα πέραν από 40 μεριές. Λοιπόν, και όχι το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους, που σήμερα πλέον έχουν ομολογήσει οι πάντες ότι ήταν μη βιώσιμο στην εξυπηρέτησή του. Και οι ίδιοι που έλεγαν ότι είναι βιώσιμο ομολόγησαν, ναι, όχι όλοι, κάποιοι. Λοιπόν, ναι, κάποιοι από αυτούς απλά ομολόγησαν ότι το ξέραν όλοι. Το ξέραν όλοι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν διώκονται αυτοί οι κύριοι. Μα, πάντα το ξέραν, ο κοινός νους το ήξερε. Λοιπόν, οποιοςδήποτε έλεγε τους αριθμούς το ήξερε. Λοιπόν, απλά είναι απατεώνες, πώς να το πούμε, με συμφωνία. Πώς να το πούμε, επιμισθώσει. Έχουν κάνει τη χειραγώγηση κοινής γνώμης επάγγελμα. Αυτό είναι το ναι, αυτό το πράγμα. Είναι την παραπληροφόρηση και τα λοιπά. Δηλαδή, ειλικρινά, σας το λέω, επειδή θα πάμε σε δικαστήριο πολύ σύντομα με έναν από αυτούς, ειλικρινά θα παρουσιάσω ρεπορτάζ της εποχής εκείνης. Και θα καλέσω τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου να τα ψάξει, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να οδηγούν σε καταστροφή τον κόσμο και να μην έχει ευθύνη κανένας. Έτσι. Δεν μιλάμε γενικά να διατυπώνεις μια άποψη, η οποία η άποψη μπορεί να μην έχει καμία σχέση, ναι, με την πραγματικότητα, εδώ, αλλά να σπρώχνεις τον κόσμο στην παγίδα. Και μάλιστα σε εποχές. Γνώσεις σου, είναι τραγικές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε, μας λέει. Και σωστά λέει ένας φίλος, μιλάγαμε προηγουμένως για το AFD, το κόμμα το... Στη Γερμανία, όπου πραγματικά αποχώρησαν οι ακροδεξιοί, οι εθνικιστές δηλαδή, μαζί με την πρόεδρο. Το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή επανέρχεται αυτό με όλες τις αντιφάσεις το κόμμα στις αρχικές του τοποθετήσεις από την ίδρυση της πλατφόρμας, της εναλλακτικής πλατφόρμας για τη Γερμανία, που ήταν ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, με τη λογική όχι μόνο η Γερμανία να φύγει, αλλά και όλες οι χώρες εκείνες που έχουν υποστεί, ιδιαίτερα ο Ευρωπαϊκός Νότος, που έχουν υποστεί την ταλαιπωρία των μνημονίων, είχαν ταχθεί να μην υπάρξουν μνημόνια και όλες αυτές οι χώρες να επιλέξουν την έξοδο προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους. Το αυτονόητο δηλαδή για τη συντριπτική πλειοψηφία των λογικά σκεπτόμενων ανθρώπων. Λοιπόν, το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ότι τώρα, εάν πάνε σε νέες εκλογές, ενδεχομένως να εμφανιστεί ένας συνασπισμός δυνάμεων, είτε με την, κάτω από την ομπρέλα του ΑΕΦΤ ή με οποιοδήποτε άλλη, που δεν θα είναι μόνο στο 13%. Και αν αυτό το πράγμα ανεβάσει ποσοστά, και δεν λέμε πολύ, μερικά ποσοστά, ας πούμε για παράδειγμα 5 με 7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 20 ας πούμε, έτσι, ή και λίγο παρακάτω, τότε γίνεται ρυθμιστής των εξελίξεων. Και τότε την έχουν βάψει άγρια οι Γερμανοί. Βεβαίως, με βάση το βασικό τους νόμο και το γεγονός ότι έχουν συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα να καταλύσει την ένωμη τάξη στη Γερμανία, γι' αυτό το έχουν άλλωστε, λοιπόν, και το έχει κάνει στο παρελθόν σε σημαντικές περιπτώσεις, λοιπόν, ιδιαίτερα όταν αριστερά τότε κόμματα στην εποχή της ύφεσης εισβάλλανε με την έννοια ότι ξαφνικά αποκτούσαν δύναμη στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, τους πετάγαν έξω. Ήταν η περίπτωση το 54 νομίζω ή το 55 του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, τότε που πραγματικά απέκτησε σημαντική δύναμη στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα σε ορισμένα γερμανικά λέντα. Το συνταγματικό δικαστήριο τους πέταξε έξω. Παρενέβη και έκανε... Τους πέταξε έξω και δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε αυτή την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου της Γερμανίας στη λογική του λεγόμενου ψυχρού πολέμου που υπήρχε την εποχή εκείνη. Ήταν η εποχή των Berufsverbot, δηλαδή ότι δεν μπορούσε να απασχοληθείς στο ευρύτερο δημόσιο τομέα στη Γερμανία αν είχες αριστερές απόψεις, των λευκών γελιών που βρήκαν το θάνατό τους, μοιραία κατάληξη πάρα πολλής κόσμος, ανεξαρτήτως... Επινόηση της Γερμανίας. Ναι, τα λευκά γελιά. Λοιπόν, βέβαια με αφορμή την Μπάντερ Μάινχοφ και την τρομοκρατία, αλλά στην πραγματικότητα εκεί κατέληξαν και πολλοί άλλοι ακτιβιστές ή συνδικαλιστές ή άνθρωποι δηλαδή που αγωνίζονταν ενάντια στο ραβασιστικό κράτος της Δυτικής Γερμανίας. Τώρα στο πύρτο εξώτερο είναι τα κόμματα τα οποία πρεσβεύουν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βεβαίως ο ψυχρός πολέμος αφορά το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Σούλτς θα υποκύψει, γιατί θα πιεστεί αφόρητα εν ώψη αυτών των εξελίξεων, αν και φοβούνται, και δεν θα έχουν και το επιχείρημα είναι ακροδεξιά. Είναι ακροδεξιά και πώς να πούνε όταν έχουν φύγει οι εθνικιστές από εκεί, αυτοί δηλαδή που κάναν αυτές τις δηλώσεις, ξαναμπαίνουν τα πράγματα σε μια οδό, να το πούμε έτσι, δεν μιλάμε τίποτα ριζοσπάστες, έτσι, μιλάμε για καθηγητές και διανοούμενους Γερμανίας που, να το πούμε έτσι, κεντρώει στις απόψεις τους, αν μπορείς να τους χαρακτηρίζεις. Ή προτείνουν, όπως λέει και το κόμμα τους, μια εναλλακτική λύση. Ναι, σαν δημοκρατική διέξοδος, διότι κανένας λαός στην Ευρώπη δεν έχει λόγο αποφασιστικό στη χώρα του όσο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η περίφημη πλατφόρμα, η εναλλακτική πλατφόρμα, όπως διατυπώθηκε πίσω το 2013, αν θυμάμαι καλά. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να πάρουμε έτσι μια ανάσα και να αλλάξουμε θέμα, και επιστρέφουμε. Διαδικτυακός σταθμός Η Ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Επιστροφή στην αγαπητές φίλες και φίλοι στην εκπομπή Μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι και η Χριστίνα η Πολυχρονοπούλου. Έχουμε έτσι ένα βομβαρδισμό email σήμερα. Δεν θα προλάβουμε βέβαια να τα συζητήσουμε όλα. Ένας φίλος μας λέει να σχολιάσουμε το άρθρο του Αλαβάνου για ενίσχυση, λέει, νομισματικής κυκλοφορίας. Δυστυχώς δεν το ξέρω, αγαπητέ Κώστα. Δεν το έχω υπόψη μου, άρα δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που δεν έχω υπόψη μου. Λοιπόν, με ένα Γιάννα βιβλίο μας στέλνει ένας φίλος του Michael Hudson. Το Killing the Host είναι ένα βιβλίο, ένα σχετικά πρόσφατο του 2015 βιβλίο του. Γενικά είναι ενδιαφέροντα τα βιβλία του Michael Hudson. Προσωπικά μου αρέσουν περισσότερο τα ιστορικά του, αλλά αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς. Να πούμε για το άλλο που λέγαμε, το βιβλίο του σχετικά με, 5.000 με τα 5.000 χρόνια. Υπήρξε μια μεγάλη, είναι του Γκρέιμπερ, ο συγκεκριμένος είναι οικονομικός ανθρωπολόγος, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχουν οι ανθρωπολόγοι. Οικονομικός ανθρωπολόγος, δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχουν οι ανθρωπολόγοι. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι ανθρωπολόγοι να εξετάζουν κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το τίτλο ακριβώς δεν τον ακούσαμε. Είναι το χρέος τα πρώτα 5.000 χρόνια. Λοιπόν, το χρέος είχε ανακαλυφθεί τόσο παλιά. Λοιπόν, το δάνειο, ναι, τόκος. Ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει. Έχει την εξής βασική θεωρητική τοποθέτηση, την οποία έχει και ο Μακντόναλντ, ένας μεγάλος χρηματιστής, ο οποίος έχει γράψει αντίστοιχο ένα χοντρό τόμο πάλι για το ζήτημα του χρέους, όπου το ανακαλύπτει στις πρωτόγονες κοινωνίες, στις κοινωνίες ας πούμε των γενών και των φυλών, όπου κυκλοφορούσαν, υποτίθονταν τα δώρα που κάνανε μεταξύ τους οι φυλές, και αυτό είναι μορφή χρέους. Ούτε που καταλαβαίνουν τι σχέση έχουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πολύ απλά μεταφέρουν τις λογικές θεσμών σε αυτήν την ιστορία. Υπάρχει μια ολόκληρη σχολή. Υπάρχει μια ολόκληρη σχολή. Η λεγόμενη θεσμική προσέγγιση της κοινωνικής εξέλιξης. Τι κάνουν, ταυτίζουν τους θεσμούς ανεξαρτήτως ιστορικής περίοδου. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, επειδή έχουμε αγορά στην αρχαία Αθήνα και έχουμε και αγορά στο σύγχρονο καπιταλισμό, άρα η αγορά της αρχαίας Αθήνας, της κλασικής Ελλάδας, με την αγορά της είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες. Λοιπόν, και ιδιαίτερα οι θεωρίες περί δώρων, οι οποίοι παρήχθη από μια συγκεκριμένη σχολή ανθρωπολόγων στο Μεσοπόλεμο, και στην πραγματικότητα προσπαθούσε να δικαιολογήσει τον πόλεμο που διεξάγεται σαν, να το πούμε έτσι, συνυφασμένο με την κοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου, πράγμα βεβαίως που έχει καταρριφθεί από πάρα πολλούς ανθρωπολόγους και νωρίτερα και μετέπειτα. Θα δούμε και το βιβλίο αυτό ακριβώς τι λέει. Εντάξει, είναι παλιό, δεν είναι τώρα. Έχει βεβαίως. Λοιπόν, η συγκεκριμένη άποψη που λέει είναι ότι πρώτα εμφανίστηκε το χρέος και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Λοιπόν, είναι μέγιστη ανοησία. Λοιπόν, δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. Εδώ προσπαθεί να επιβάλλει πραγματικότητα ο κύριος, αν το λέει αυτό το πράγμα. Οποιοςδήποτε έχει ορισμένες βασικές παραδοχές, τις οποίες βεβαίως οποιοςδήποτε δεν έχει διαβάσει τίποτα άλλο στη ζωή του, εύκολα πείθεται. Είναι περίπου σαν τις συνωμοσιολογίες, σαν τις θεωρίες συνωμοσιολογίας, που οι πιο επιτυχημένες τι κάνουν? Παίρνουν ένα πραγματικό γεγονός. Βέβαια. Το στείλουν με αυτόν τον τρόπο, του φορτώνουν και 40.000 άλλες παρόμοιες ή ανάλογες πληροφορίες και σου φτιάχνουν μια ολόκληρη θεωρία. Λοιπόν, το γεγονός δηλαδή ότι το χρέος πραγματικά αποτυπώνεται στα πρώτα νομικά κείμενα της ανθρωπότητας, όπως για παράδειγμα στους κώδικες του Νεβί και του Χαμουραμπί. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι το χρέος είναι ταυτισμένο με την εξέλιξη κοινωνίας. Κολοκύθια. Το χρέος παρήχθη ως προϊόν της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Όταν επιβλήθηκε η ιδιωτική ιδιοκτησία και ο ιδιωτικός πλουτισμός, βασικό στοιχείο αυτού του πράγματος ήταν το χρέος, που προϋπέθετε ανθρώπους, μάλλον τάξεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να επιβιώσουν ως ελεύθεροι καλλιεργητές ή τεχνίτες, και τάξεις που είχαν συγκεντρώσει πλούτο στα χέρια τους. Κατά κύριο λόγο δύο τάξεις, η αριστοκρατία με το βασιλιά και το ιερατείο. Και μάλιστα αυτοί εμφανίζονται και σαν πρώτοι δανειστές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχει καμία σχέση το γεγονός ότι, για παράδειγμα, εμφανίστηκε το χρήμα. Το χρήμα εμφανίζεται πολύ αργότερα. Έτσι, κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει χρήμα από το 5.000 χρόνια π.Χ. γιατί, λέει, η ανταλλαγή πραγμάτων με ζώα ή με πολύτιμα μέταλλα ή με οτιδήποτε άλλο είναι μορφή χρήματος. Αυτά τα πράγματα τα λέει μόνο άνθρωπος που δεν ξέρει καθόλου οικονομικά. Εντάξει, γι' αυτό έχουμε τους ανθρωπολόγους για να λένε βλακίες. Το χρήμα γίνεται χρήμα, υπάρχει όταν λειτουργεί ως γενικό ισοδύναμο. Και γενικό ισοδύναμο διαμορφώνεται όταν πρώτον υπάρχει αγορά. Δεύτερον, έχει καθοριστεί ο τρόπος συναλλαγής. Λοιπόν, δεν υπήρχαν σε αυτές τις κοινωνίες καθορισμένοι τρόποι συναλλαγής. Υπήρχε αυτό το λέμε η εμπράγματη ανταλλαγή. Εμπράγματη ανταλλαγή, για ο κύριος Γκρέιμπερ μας λέει, δεν υπάρχουν, λέει, πιστήρια ότι, ότι υπήρχε εμπράγματη ανταλλαγή προ της εγχρήματης οικονομίας. Λοιπόν, ο κύριος αυτός δεν έχει προφανώς επισκεφτεί. Αυτονόητο ότι υπήρχε, χωρίς να είσαι... όχι, δεν είναι αυτονόητο. Πώς? Μισό λεπτό. Δεν έχει επισκεφτεί κανένα αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου. Διότι αν έκανε μία επίσκεψη, για παράδειγμα στο Ελληνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, θα έβρισκε από τον κυκλαδικό πολιτισμό αποτυπώσεις ή στοιχεία που έδειχναν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εμπράγματη ανταλλαγή. Πηγαίναν οι άνθρωποι και ανταλλάσσανε εμπορεύματα. Όχι εμπορεύματα, προϊόντα. Μέσα από εκεί, όταν διαπίστωναν ότι ένα προϊόν είναι πολύτιμο στις συναλλαγές τους, αυτό αποκτούσε ένα ιδιαίτερο βάρος. Ενώ, για παράδειγμα, τα μέταλλα ήταν πολύ σοβαρά, όπως για παράδειγμα ο χαλκός, την εποχή του χαλκού, ή ο σίδηρος αργότερα, στην ελλαδική περιοχή, στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, ένα από τα πιο πολύτιμα, ίσως το πιο πολύτιμο μέταλλο, εμπόρευμα, μάλλον προϊόν, το οποίο μπορούσαν να το εμπορευτούν και ήταν πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του πολιτισμού τελικά και του εμπορίου, ήταν το λάδι. Τι ήταν το λάδι? Χρήμα. Πάνω σε αυτόν στηρίχτηκε ο μινωικός πολιτισμός, στηρίχτηκε και ο ελλαδικός πολιτισμός, όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε. Και ακριβώς αυτό έδωσε τη μεγάλη δυνατότητα στον ελλαδικό πολιτισμό να αναπτυχθεί. Γιατί δεν είχε τις ευχέρειες δημιουργίας υπεπροϊόντος που είχε, για παράδειγμα, η Μεσοποταμία ή η Φαραωνική Αίγυπτος. Λοιπόν, αν μάλιστα επισκεφτεί κανείς ή, για παράδειγμα, φιλομετρήσει οδηγούς αρχαιολογικών μουσείων, όπως για παράδειγμα του Αρχαιολογικού Μουσείου του Καΐρου, ένα από τα πιο σημαντικά ειδικά για τη Φαραωνική Αίγυπτο, θα δει ότι υπάρχουν τοιχογραφίες από συγκεκριμένους τάφους, όχι τόσο των βασιλέων όσο γραμματέων των Φαραώ, όπου δείχνουν, αποτυπώνουν την εμπράγματη ανταλλαγή. Λοιπόν, εμπράγματη ανταλλαγή υπήρχε και ήταν μέχρις ότου ανακαλυφθεί το χρήμα. Και ανακαλύπτει το χρήμα πότε? Περίπου στα 700 π.Χ., άλλοι λένε 100 ή 100 χρόνια πάνω κάτω, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όπου πού ανακαλύπτεται? Εκεί όπου δεν υπήρχε χρέος ή δεν αναπτυσσόταν το χρέος. Δηλαδή, στη Λιδία και στην Αίγινα. Και μάλιστα η παραγωγή νομίσματος, δηλαδή ιδιαίτερου αποτυπώματος γενικού ισοδυνάμου, το οποίο λειτουργούσε σε ολόκληρη την στην Ανατολική Μεσόγειο, γι' αυτό το λέμε χρήμα. Και δεν ονομάζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους διπλοπέλεκες, μεγάλους διπλοπέλεκες από χαλκό του μινωικού πολιτισμού ως χρήμα. Ιδιαίτερα βαρύς. Ήτανε μέσα ανταλλαγής, ναι. Έτσι, αλλά δεν ήταν χρήμα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μάλιστα αναπτύσσεται ιδιαίτερα η νομισματοκοπία στην Αίγινα, με τις περίφημες χελώνες της Αίγινας. Μέχρι πρότινος. Ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ σημαντική, παρά το γεγονός ότι στον ελλαδικό χώρο δεν έχουμε χρέος. Αναπτύσσεται περίπου στα ομηρικά έτη, περίπου αυτή την εποχή, 700-800 π.Χ. Δεν έχουμε το φαινόμενο του χρέους. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εάν το χρέος προηγήθηκε όλων των κοινωνικών εξελίξεων, τότε γιατί αυτό δεν το είχαμε στον πιο ανεπτυγμένο πολιτισμό μετά τη Μεσοποταμία και τη Φαραωνική Αίγυπτο, που είναι ο μινωικός και ο μικηναϊκός? Δεν έχουμε χρέη, κύριοι. Και το ξέρουμε πολύ καλά γιατί έχουμε τεράστιο επιγραφικό υλικό. Στο μινωικό όχι τόσο, αλλά έχουμε στο μικηναϊκό. Δεν υπάρχουν πουθενά αποτυπώσεις χρέους. Δεν υπάρχει αναφορά στον Όμηρο, στα έπι δηλαδή. Δεν υπάρχει καν αναφορά στον Ισίωδο που είναι ανάλογος. Είναι περίπου σύγχρονος του Ομήρου. Και μάλιστα ασχολείται ο Ισίωδος με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Με το δικό του τρόπο βεβαίως. Και δεν έχει αναφέρει περί χρέους. Τίποτα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ αργότερα που είναι με τους εκτίμωρους και τα λοιπά, με τον που ήρθε ο Σόλωνας, Δημοκρατία και τα ρέστα. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας στην Ελλάδα, επειδή δεν υπήρχε κουλτούρα χρέους. Γιατί δεν υπήρχε κουλτούρα χρέους, γιατί δεν είχε κυριαρχήσει ακόμα η ιδιωτική ιδιοκτησία. Ήταν η ιδιοκτησία των γενών. Και βεβαίως ο Άνακτας, που ναι μεν αποκτούσε πλούτη ή ιδιοκτησία, αλλά ήταν υπό την αίρεση του γένους. Λοιπόν, όταν αναπτύσσεται η ιδιωτική ιδιοκτησία στα ομηρικά έτη, στα ομηρικά χρόνια, τότε εμφανίζεται τη μορφή του χρέους στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Και επειδή βεβαίως οι αναμνήσεις από το χρυσούν γένος που λέει ο Ισίωδος, δηλαδή εκείνη την κατάσταση του ανθρώπου όπου δεν υπήρχε εγωισμός, δεν υπήρχε πόλεμος, δεν υπήρχε, να το πούμε, μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους. Λοιπόν, η ανάμνηση αυτή είναι σε σημαντικό βαθμό, αποτελεί το υπόβαθρο της διεκδίκησης και της κατάκτησης της δημοκρατίας στην Ελλάδα, που ξεκινάει με τη βασική πράξη της κατάργησης του χρέους. Έτσι, με το Σόρονα και όλα αυτά τα πράγματα, με τον τρόπο που έγινε. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Τώρα, λέμε. Ο κύριος Γκρέιμπερ. Είναι η σκοπιμότητα του κυρίου αυτού, κατά τη γνώμη σου? Ότι πρώτα και η κυρία προσπαθεί να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Και την ύπαρξή του. Όχι. Αυτός είναι ενάντια στο χρέος. Είναι ενάντια στο χρέος. Στα συμπεράσματα του είναι σωστός. Σωστός, αλλά με λάθος ανάλυση. Λοιπόν, τουλάχιστον στην ιστορική τους μεριά, μπλέκει τα πράγματα τελείως ανακατεμένα, δεν έχει καν ιστορική ματιά στην εξέλιξη του πραγμάτος, και ακριβώς εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Προσπαθεί να δικαιολογήσει την ύπαρξή του σαν ανθρωπολόγος. Και δυστυχώς βάλαν την ανθρωπολογία να ασχοληθεί με την εξέλιξη της ιστορικής κοινωνίας και της οικονομίας, γιατί για να μπορέσουν να εξισώσουν την ανάλυση του ανθρώπινου γένους είτε στην πρωτόγονη, στην τροφοσυλλεκτική του κατάσταση, που λίγος πολύ δεν είχε ακόμη αποχωριστεί από τον ζωικό, από το βασίλειο των ζώων, και την εξέλιξη του ανθρώπου από τη στιγμή της εγκατάστασής του και μετά, δηλαδή την ανάπτυξη του πολιτισμού. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια ταξικού τύπου επιλογή σε επιστήμες για να ισοπεδωθεί αυτή η προσέγγιση. Γι' αυτό βάζουν οι ανθρωπολόγους να αναλύσουν πράγματα, και για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους λένε μπουρδες. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι τις λένε μπουρδες για να βγάλουν καλά συμπεράσματα. Αλλά το αστείο είναι ποιο? Ότι έχεις δύο βιβλία που έχουν την ίδια αφετηρία, την ίδια λογική, και βγάζουν δύο διαφορετικά συμπεράσματα. Ο ένας λέει ότι εντάξει, ήρθε μετά από 5.000 χρόνια η ώρα να ξεφορτωθούμε το χρέος, και ο άλλος σου λέει, εφόσον είναι συνυφασμένο με τον ανθρώπινο πολιτισμό και την ανθρώπινη εξέλιξη, άρα καλώς υπάρχει. Το θέμα είναι να το ρυθμίσουμε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι ούτε το νόμισμα, ούτε το χρήμα, ούτε η πίστη είναι συνυφασμένη με το χρέος. Έτσι, υπήρχαν νομισματικά συστήματα τα οποία δεν παρήγαγαν χρέος, ούτε προωθούσαν το χρέος. Και το δεύτερο, υπήρχαν συστήματα πίστης που δεν δημιουργούσαν χρέος. Το χρέος προϋποθέτει σχέση υποτέλειας, σχέση εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι εξορισμού αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και βεβαίως γι' αυτό κιόλας μαζί του γεννήθηκε η δουλεία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το κατανοήσουμε, γιατί άλλο πίστη, άλλο χρέος. Πίστη είναι όταν έρχεσαι σε μένα σαν έμπορος, για παράδειγμα, και σου δίνω τα χρήματα για να μπορέσεις να σε διευκολύνω, να μπορέσεις να, για παράδειγμα, όπως γινόταν στην κλασική Αθήνα, στον Χρυσό Αιώνα, όπου τότε αναπτύσσονται οι πρώτοι τραπεζίτες, να το πούμε έτσι. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Διευκολύνανε, κυρίως μετικοί ήταν αυτοί, οι απελεύθεροι, δίνανε τα λεφτά σε κάποιους εμπόρους, ναύκληρους, δηλαδή και εφοπλιστές της εποχής, και τι κάνανε? Επιστρέφανε τα κεφάλαια αυτά, τα χρήματα αυτά που δώσανε, άμα την πωλήση των προϊόντων. Εάν δεν μπορούσαν να πουλήσουν ή χάνανε από πειρατές αυτό το πράγμα, χρεοκοπούσε και ο τραπεζίτης. Δεν μπορούσε να βάλει. Έπαιρνε το ρίσκο του και αυτός. Ναι. Στο βαθμό λοιπόν που σου δίνω χρήματα και παίρνω και εγώ το ρίσκο μαζί σου, δεν υπάρχει σχέση χρέους. Έτσι, για να το καταλάβουμε. Δεν είναι συνυφασμένα αυτά τα δυο, όπως μας παραμυθιάζουν σήμερα και προσπαθούν να ανακαλύψουν αυτού του τύπου τη σχέση μέχρι και στον τροφοσυλλέκτη. Στην κατάσταση τροφοσυλλέκτη. Και να νομιμοποιήσουν τα χάλια τους και τις αθλειότητες που κάνουν. Δεν υπάρχει ανάγκη χρέους. Η ανάγκη χρέους προήλθε από την περιουσιακή διαφοροποίηση του ανθρώπου. Από τη γέννηση της καταπίεσης ανάμεσα στους ανθρώπους. Λοιπόν, και αυτά για το βιβλίο του αυτό κυρίου. Έτσι που μια και το μας το στείλε ο φίλος έτσι, για να το συζητήσουμε και το αναφέρουμε. Καλό είναι να προσέχουμε αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα όσοι από εμάς ασχολούμαστε με κριτική σκέψη. Λοιπόν, ασχολούμαστε με τα επόμενο μήνυμα αυτά. Λοιπόν, μετά μας λέει ένας φίλος ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε να αναφερόμαστε στους πληστηριασμούς. Τα κοράκια μετατρέπουν άειλο χρήμα σε κάτι χειροπιαστό, το οποίο σε σχετικό βάθος χρόνου από τις κατάλληλες συνθήκες θα αποδώσει τα αναμενόμενα κτλ. Το οποίο είναι σωστό. Βεβαίως είχαμε εξέλιξη. Πραγματικότητα. Είχα και μια σοβαρή εξέλιξη. Δυστυχώς με πραξικόπημα ουσιαστικά υπήρξε αναστολή της αποχής των συμβολογράφων από τους πληστηριασμούς με μια πολύ περίεργη με τη Γενική μεθόδευση. Συνέλευση που έγινε 27 Δευτέρα εχθές. Εκβιάστηκε ουσιαστικά η κατάσταση αυτή για να ανατραπεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συμβολογράφων του Συλλόγου Αθηνών Πειραιώς και Δωδεκανήσου στις 9 Νοεμβρίου, που είχε αποφασίσει όχι μόνο την αποχή αλλά ζητούσε και την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Ο συγκεκριμένος κύριος... Μέχρι 31 Δεκάτου είχε αποφασίσει. Ναι. Και θα ανανεωνόταν μετά, αλλά υπήρχε και αυτό το αίτημα. Ο κύριος Ρούσκας ως πρόεδρος του συγκεκριμένου συλλόγου, όταν επισκέφτηκε παρά και ενάντια, επισκέφτηκε το Υπουργείο Οικονομικών, τον κύριο Κοντονή, είπε, όπως καταγγέλουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, όχι απλά δεν υποστήριξε το αίτημα της Γενικής Συνέλευσης του... Πεφρασμένη θέση του Ρούσκα. Ναι, αλλά ήταν δεσμευμένος να καταθέσει το αίτημα της απόφασης Γενικής Συνέλευσης. Διατύπωσε ότι το αίτημα να γίνονται πληστηριασμοί στο ειρηνοδικείο δεν αποτελεί θέση των συμβολογράφων. Αυτό ισχυρίστηκε ο Ρούσκας, ενώ η Γενική Συνέλευση των Συμβολογράφων είχε πάρει αντίθετη απόφαση. Ζητούσε οι πληστηριασμοί να συνεχίσουν να γίνονται στο ειρηνοδικείο με τον τρόπο λίγος πολύ που γινόταν πριν. Δεν η απόφαση των συμβολογράφων. Όχι, αλλά έχει σημασία. Έχει σημασία. Ναι, όχι. Είναι παρανομή ο κύριος Ρούσκας. Παρανομή. Είναι συνηθισμένος. Δεν το θέλουν οι συνάδελφοι, λέει αυτό, κατά τον κύριο Ρούσκα πάντα. Ναι. Και ότι δεν θέλουμε την πλατφόρμα να την αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Φυσικά. Φυσικά. Και η κυρία Κοντογεώργου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου, συνηγορούσε λέγοντας ότι οι συμβολογράφοι στη Γενική Συνέλευση δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν. Οι πόνοι έξυπνοι είναι τα κοράκια σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι παραιτήθηκαν βέβαια πέντε μέρη. Δηλαδή γελιοποιούν και το σώμα αρκεί να κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Η ιστορία είναι πώς θα τα αρπάξουμε χοντρά. Λοιπόν, σε βάρος του Κακομοίρη. Λοιπόν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρατήθηκαν μετά από τη διάρκεια της συνέλευσης. Ναι. Δεν υπήρχε καμία. Καταγγέλνουν ότι οι φασιστικές μέθοδοι διοίκησης και τα συνδικαλιστικά τερτύπια από τη μία και η έλλειψη ενδιαφέροντος πλειοψηφίας των συναδέλφων για τα κοινά, όντως δεν υπήρχε, πώς να το πούμε, κατάλληλη συμμετοχή. Έτσι ώστε για να τόσο σοβαρό θέμα. Ναι, και αυτό επέτρεψε στο Ρούσκα και την παρέα του να ανατρέψει την προηγούμενη απόφαση με παράνομα μέσα. Δεν μας αφήνουν κανένα περιθώριο, λένε οι 5 σύμβουλοι της μειοψηφίας που παρατήθηκαν, κανένα περιθώριο ουσιαστικής παρέμβασης, καθιστούν την παρουσία μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διακοσμητική και μας οδηγούν σε συνειδητή επιλογή της παρέτησης. Από ό,τι ξέρω έχουν κατατεθεί αγωγές για τον παράνομο της όλης διαδικασίας, αλλά δεν νομίζω ότι υδρώνει το αυτή του κυρίου Ρούσκα, καθότι δεν καταλαβαίνω. Δύο ενστάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβλήθηκαν, τις οποίες βέβαια συζητήσαν και τις απέρριψαν. Αλλά στην επιστολή που καλούσε ο Ρούσκας τους συμβουλογράφους, είχε φτάσει σε σημείο της ενδιαντροπιάς να τους χρεώνει, να τους εκβιάζει δηλαδή, χρεώνοντάς τους ότι σε περίπτωση αποχής και μη συμμετοχής τους στο πρόγραμμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών θα είναι υπόλογοι για την εκτροπή του οικονομικού προγράμματος της χώρας. Ναι, δηλαδή, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, δηλαδή, αν είναι τώρα δυνατόν. Εγώ ξαναλέω και το έχω ρωτήσει και σε νομικούς και δεν έχω πάρει ικανοποιητικές απαντήσεις. Πώς γίνεται σε ένα λειτουργήμα όπως είναι, όπως είναι ο συμβουλογράφος, όπως αντίστοιχα και ο δικηγόρος, και οι οποίοι θεωρούνται και στη διαδικασία των πληστηριασμών αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σύνταξη συμβολέου, λοιπόν, ως πώς να το πούμε, λειτουργεί της δικαιοσύνης. Ναι, είναι. Ναι, λέω, θεωρούνται. Λέω, και πάλι. Ναι. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ρούσκας, ο οποίος είναι υπόδικος για κακουργήματα και μάλιστα αφορούν πλαστά συμβόλαια που συνέτασε ο ίδιος. Δηλαδή το επάγγελμά του. Στο επάγγελμά του δηλαδή. Δεν είναι ότι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, πήρε το αυτοκίνητό του και έπεσε πάνω σε ένα στήλο και σκότωσε έναν άνθρωπο. Έτσι, που και πάλι είναι κακούργημα, έστω και εξαμελίας ανθρωποκτονία. Αλλά εδώ μιλάμε στο καθήλυν. Και παραμένει συμβολεογράφος. Και επιπλέον και πρόεδρος του συμβολογραφικού συλλόγου, ομοτράπεζος υπουργών, συνδιαλέγονται. Όχι μόνο, αν πιστέψουμε τον κύριο Κοντονή, δέχτηκε η κυβέρνηση λεφτά από αυτόν τον κύριο για να φτιαχτεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Γιατί? Δηλαδή εδώ μιλάμε για συμπαιγνία συμμορίας, έτσι, δηλαδή όταν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν λέω να καταδικαστεί ο άνθρωπος, λέω να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Να απέχει δηλαδή από όλα αυτά. Δεν έχει το τεκμήριο της αξιοπιστίας, ναι, για να προχωράει σε τέτοιες... Μέχρι να διευκρινιστεί η όλη υπόθεση. Δεν μπορεί να είσαι και, και ταυτόχρονα να σε κατηγορούν, να πηγαίνεις, να διαρκεί η σχέση σου με την, για κακουργήματα αυτού του επίπεδου και να συνεχίζεις να ασκείς το επάγγελμά σου για το οποίο κατηγορείσαι ότι το ασκείς με παράνομο και κακουργηματικό τρόπο. Δεν το καταλαβαίνω. Και μάλιστα να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι λειτουργοί της δικαιοσύνης, έτσι, κατά τα άλλα. Μιλάμε για τραγικά πράγματα και βεβαίως για να καταλάβουμε το στήσιμο της απάτης που γίνεται σε βάρος του κόσμου και γιατί ο κόσμος καλά κάνει και αντιδρά και ματαιώνει πληστηριασμούς. Και πρέπει να συνεχίσουμε να αντιδράμε. Και για να εκνευριστούμε ακόμη περισσότερο, ναι, υπάρχει η είδηση, έτσι, για να σκεφτούμε και για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που μας είπε μας λένε οι τραπεζίτες και διάφοροι, που είναι κάτι άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε 50 και 30 και 20 και 6.000 και κάποιους επαγγελματίες, επιτιδευματίες που τους παίρνουν το μαγαζί. Λοιπόν, το κούρεμα των οφειλών της Club Hotel Casino Λουτράκι προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες αποφάσισε έπειτα από αίτημα της εταιρείας το πολυμελές πρωτοδικείο Κορίνθου. Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στις αρχές του μήνα και η οποία καθαρογράφτηκε, έγινε δεκτή η αίτηση ρύθμισης των χρεών της εταιρείας που είχε καταθέσει η κοινοπραξία σε συνεργασία με τον Δήμο και την Τράπεζα Πειραιώς. Δηλαδή, δεχόταν και η Τράπεζα Πειραιώς το αίτημα της εταιρείας, του κακοπληρωτή, του στρατηγικού κακοπληρωτή. Και ποιο είναι το αιτιολογικό της απόφασης? Το δικαστηρίο αποδέχτηκε ότι η οικονομική κατάσταση της Club Hotel Casino Λουτράκι επιδεινώθηκε λόγω της μακροχρόνιας ύφεσης, της υπερφορολόγησης και της επιβολής των capital controls, η οποία και προκάλεσε την πτώση κατά 25% των εσόδων του καζίνου το δεύτερο εξάμηνο του 2015 έναντι του πρώτου εξαμήνου του ίδιου έτους. Σύμφωνα με την απόφαση, γίνεται δεκτό το αίτημα για κούρεμα 40% προς το δημόσιο. Οι οφειλές της συγκεκριμένης εταιρείας ανέρχονται σε 20 εκατομμύρια ευρώ προς το δημόσιο. Τα ασφαλιστικά ταμεία, που είναι 24 εκατομμύρια ευρώ προς το δημόσιο, να δω πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι και κυρίως οι συνταξιούχοι, έτσι. Mm. Λοιπόν, και την Τράπεζα Πειραιώς 10 εκατομμύρια ευρώ. Δάνειο. Ναι, ναι. Το οποίο βεβαίως δεν μας λένε από πότε το έχει πάρει και από πότε έχει σταματήσει την εξυπηρέτησή του. Είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Λοιπόν, Η εξέλιξη αυτή, αναφέρουν στελέχη της εταιρείας, θα ενισχύσει την προσπάθεια ορθολογισμού της οικονομικής κατάστασης και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με την προσέλκυση επενδυτή. Εκείνο το κουμπί. Για το κοινοφελές έργο του καζίνου, του χαρτοπαιγνίου. Εκείνο το κουμπί. Ναι. Γι' αυτό συνέδραμε κυβέρνηση και τράπεζα, προκειμένου αυτό να πουληθεί σε επενδυτή. Τώρα, όπως διάβαζες το αιτιολογικό του δικαστηρίου και το κούρεμα των οφειλών της εταιρείας αυτής. Όλα αυτά ισχύουν και για μένα και για όλο τον κόσμο. Ναι. Συνεπώς θα επικαλεστούμε και εμείς τα ίδια, δηλαδή, να μας κουρέψουν το χρέος στην εφορία που είναι ένα πεντακοσάρικο και για το οποίο μας κυνηγάει η εφορία, όχι 20 εκατομμύρια. Είναι θαυμάσια αυτή η απόφαση του πρωτοντικίου κόμματος. Ναι, όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα με την απόφαση του πολυμελούς. Θα τη χρειαστούμε και όλοι εμείς. Βεβαίως, διότι το πολυμελές πλημμυροδικείο αποδέχτηκε ότι υπερφορολογείται ο Έλληνας πολίτης ο επιχειρηματίας και ο επιτιδευματίας και ο επαγγελματίας. Αποδέχτηκε ότι δεν είναι με υποτιότητά του ότι είναι μακροχρόνια η ύβεση. Ακριβώς. Άρα... Δηλαδή το άρθρο 388 του αστικού κώδικα δεν είναι με υποτιότητά του όλο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, ακροφυγός φύγεται, έτσι. 40%. Έτσι. Και βεβαίως όταν για παράδειγμα για μια επιχείρηση η οποία γνώρισε πτώση εσόδων κατά 25% ισχύουν αυτά τα πράγματα, σε έναν επιτιδευματία ή σε έναν ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος μειώνεται, ή σε έναν οικογενειάρχη, σε έναν οικοκυριό που του μειώνεται 40% και 60% το εισόδημα που είχε πριν και μετά την κρίση, γιατί δεν πρέπει να σβηστεί το χρέος. Μα όλα αυτά ισχύουν και για τον οποιοδήποτε μικροεπιχειρηματία, μικρομεσαίο, ιδιότητα, πάντα. Εκτός και αν τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, και ισχύει μόνο για αυτούς που οι τραπεζίτες και κάποιοι συμμορίτες που βρίσκονται στο κράτος θέλουν να το πουλήσουν σε επενδυτές που τα έχουν κάνει τα τσιμιτσικότσι πίσω στο παρασκήνιο. Βεβαίως, σε αυτό δεν φταίει το πλημμυροδικείο, να μην ξεκαθαρίσουμε. Εντάξει, απλά έκρινε. Βεβαίως, έχω την άποψη ότι μάλλον του επέτρεψαν να νομολογήσει με τον νόμο. Εξήτλησε την επίοικιά του εδώ ο δικαστής. Καλά κάνει. Και καλά κάνει, γιατί σε αυτές τις συνθήκες θα μου χρησιμεύσει και εμένα. Εάν για μια εταιρεία αυτού του μεγέθους, γιατί βεβαίως καταλαβαίνετε ότι όταν έχει χρέη 54 εκατομμύρια. Και 20 εκατομμύρια στην εφορία, αυτό δεν είναι φόρο. Είναι 54 στο σύνολο. 54 μαζί με τα ασφαλιστικά ταμεία. Με τα ασφαλιστικά και την τράπεζα. Και τα 10 της τράπεζας. Λοιπόν, 54 εκατομμύρια, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να μην φροντίσουμε για τον κακομοίρη. Δηλαδή για αυτόν που δεν έχει δυνατότητες και που βεβαίως εξ αντικειμένου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα χρέη που δεν είναι η πετιότητά του, το ότι δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί για αυτούς θα πρέπει να βγουν σε πληστηριασμό τα σπίτια, τα κίνητα, οι επιχειρήσεις, εξοπλισμός ή οτιδήποτε, και δεν βγαίνει για αυτούς, για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Εγώ δεν λέω να βγει, όχι. Εγώ, όπως είχα πει και στους εργαζόμενους πριν κάποια χρόνια, στο καζίνο, τους είχα: πάρτε την επιχείρηση στα χέρια σας. Απαιτήστε να σβηστούν τα χρέη και δουλέψτε την εσείς. Λοιπόν, διαφορετικά θα πείτε το ψωμί ψωμάκι, και όταν θα γίνει το πούλημα, το ξεπούλημα και όλα αυτά τα πράγματα που από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται, θα σας φορτώσουν τα χρέη. Και τώρα οι εργαζόμενοι όταν απολυθούν δεν θα βρουν κανένα δικαστή να τους κουρέψει τα χρέη στην Τράπεζα Πειραιώς. Προφανώς. Και ούτε βεβαίως να πάρουν σύνταξη, διότι τα 24 εκατομμύρια τα οποία είναι στα ασφαλιστικά ταμεία, πρέπει κάπου να φορτωθούν αυτά. Βέβαια. Γιατί ο κόφτης καραδοκεί, Βεβαίως. Δεν μπορεί να ζητάμε ό,τι λάχει. Αυτό λοιπόν λέμε είναι και πρωτοδικείο, θα δούμε τι θα γίνει παραπέρα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει, γιατί συμφώνησαν όλοι. Το δημόσιο και η τράπεζα συμφωνούν. Οπότε ποιος θα κάνει. Το σημειώνουμε αυτό. Ποιος θα κάνει οποιαδήποτε κίνηση εναντίον αυτής της απόφασης. Λοιπόν, υπάρχει και μια ακόμη, έτσι να πω, ένα ακόμη στο μήνυμα. Λέει: καλησπέρα κύριε Καζάκη, συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, θα ήθελα να υποβάλω την εξής ερώτηση. Διαβάζω για το διαζύγιο μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως αυτό θα κοστίσει περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Τελικά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Είναι όντως αναγκασμένη η κυβέρνηση Αγγλίας να καταβάλει αυτό το ποσό, ή παίζεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι με σκοπό να γίνει και δεύτερο δημοψήφισμα? Όταν αποφασίσει διακαής πόδος και η Ελλάδα να βγει, θα χρειαστεί να πληρώσουμε κάτι και τι νομικά μέσα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Ευρωπαίοι για να γίνει αυτό. Διάβασα επίσης τις προάλλες ένα κατάπτυστο άρθρο των New York Times πως από τη μέρα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία έχουν γίνει φοβερά και τρομερά πράγματα. Φεύγει εργατικό δυναμικό από τη χώρα και άλλες τέτοιες αηδίες που δεν μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Μόνο η New York Times τα άκουσε αυτά. Ναι. Είμαι, όχι, και το Bloomberg. Άμα διαβάζει το Bloomberg, καταστρέφεται. Έχει βουλιάξει η Αγγλία. Λοιπόν, είμαι κάτοικος Αγγλίας τα τελευταία 6 χρόνια και ειλικρινά δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Με εκτίμηση, Βασίλης. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Όχι, δεν έχει καμία υποχρέωση η κυβέρνηση Μέη ή οποιαδήποτε κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να πληρώσει οποιαδήποτε οφειλή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι παραμύθια αυτά τα πράγματα. Αγαπητέ Βασίλη, μπες στη Βουλή των Λόρδων, θα δεις εκεί ένα πόρισμα της Βουλής των Λόρδων ακριβώς το ζήτημα αυτό, δηλαδή απαντάει το πόρισμα αυτό αν και σε ποιο βαθμό έχει νομική υποχρέωση η Βρετανία να πληρώσει αποζημίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήγουν ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και πόρισμα του Βρετανικού Συλλόγου Δικηγόρων, αν θυμάμαι καλά. Αποζημίωση μιλάει. Αυτά τα 40 δις μήπως είναι χρήματα από συναλλαγές που είχε η Βρετανία. Αποζημίωση είναι. Αποζημίωση. Λοιπόν, αυτό ζητάνε. Είχαν φτάσει στα 95. Ο Μπαρνιέ τα ζητούσε. Και μάλιστα υπάρχουν δηλώσεις και του Μπαρνιέ αλλά και του Γιούγκερ, ο οποίος το ρωτάνε, μα ξέρω εγώ σε ποια βάση. Το συζητάτε μια και το άρθρο 50 δεν προβλέπει. Της Λισαβόνας δεν το λέει. Δεν προβλέπει τα διαπραγματεύσεις. Απλά μιλάει για 2 χρόνια διαπραγματεύσεις. Εντάξει λέει, αλλά τέλος πάντων το βάζουμε το ζήτημα στο διαπραγματεύσεις. Δεν έχουν κανένα ηθικό ή νομικό αίρισμα. Το ζήτημα είναι πολύ απλά. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Πρώτον, έχει ένα πάτημα η Μέη για να εφαρμόζει πολιτική λιτότητα σε βάρος των Βρετανών εργαζομένων. Και καλούμενο θέλει να εξοικονομήσει 40 δις. Είναι γνωστό και ο φίλος φαντάζομαι το ξέρει ότι προωθείται η πλήρης ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας στην Αγγλία από την κυβέρνηση Μέη. Ό,τι έχει απομείνει από αυτό, γιατί το έχουν τσακίσει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είτε εργατικές είτε συντηρητικές. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα σχετικά με εργασιακά δικαιώματα και όλα αυτά τα πράγματα που θέλει να χτυπήσει η ΜΕΗ στο όνομα του ότι πρέπει να πληρώσει αποζημιώσεις κτλ. Δηλαδή είναι ένα πρόσχημα για να εφαρμόζει πολιτικές λιτότητες. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι θέλει να, όπως έχει προτείνει η ίδια, να συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ειδικό καθεστώς εμπορίου οικονομικών σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην ουσία θα είναι η σχέση που είχε μέχρι τώρα η Βρετανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τυπικά η Βρετανία θα είναι εκτός. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα αποκαταστήσουν τις σχέσεις που είχαν με ειδικό καθεστώς, όπως θα το ονομάσουν, για να μην καταλάβει ο μέσος Βρετανός ότι στην πραγματικότητα του ανέτρεψαν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αδιανόητο αν είναι. Βεβαίως υπήρξε και η σκέψη, το διατύπωσαν διάφοροι, να υπάρξει ανατροπή του δημοψηφίσματος είτε μέσα του Κοινοβούλιο. Υπήρξε και απόφαση του δικαστηρίου στην Αγγλία, το άνω του δικαστηρίου της Αγγλίας, ότι αυτοί έχουν τελική απόφαση στο Κοινοβούλιο, γιατί δεν ασκείται λαϊκή κυριαρχία. Δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία στη Βρετανία. Παρόλα αυτά όμως δεν τόλμησαν οι βουλευτές, αν και οι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατά πλειοψηφία. Είναι συντηρητική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Δεν τόλμησαν να το προχωρήσουν, φοβήθηκαν. Και αποφάσισαν την εφαρμογή του 50 πρόσφατα νομίζω. Είπαν ορισμένοι, και μάλιστα ορισμένοι λόρδοι που δεν ανήκουν στην πλειοψηφία της Βουλής των Λόρδων, άρα στη γνώμη της Βασίλισσας, γιατί ό,τι λέει η πλειοψηφία της Βουλής των Λόρδων το λέει και ο βασιλικός οίκος, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Είπαν ότι πρέπει να ξαναγίνει το δημοψήφισμα. Η Βουλή των Λόρδων δεν το αποδέχεται αυτή την ιστορία, γι' αυτό και έβγαλε αυτό το πόρισμα να στηρίξει την κυβέρνηση, υποτίθεται, και να ζητήσει από την κυβέρνηση να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις. Αλλά το μεγάλο θέμα για την κυρία Μέη είναι τι γίνεται με το City. Το μεγάλο θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Βρετανίας είναι το City. Το City στη σχέση του με την Deutsche Bank, νομίζω. Με την Deutsche Bank και γενικά τις χρηματαγορές. Είναι το κέντρο της αγοράς παραγόγων και το μεγάλο πακέτο παραγόγων το έχει η Deutsche Bank. Λοιπόν, αν φύγει το City έξω, και το City ζημιώνεται και η Deutsche Bank. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο φίλος ή η φίλη. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Α, είμαι στον αέρα. Ναι, βεβαίως. Γεια σας. Είμαι ο Σπύρος από Πολυτράκη. Ναι. Εσείς είστε καλός μεσάτιμος. Μπορείτε να μου πείτε από το 2010 ή από τότε που ξεκίνησε η κρίση, πώς οι Έλληνες έχουν αυτοκτονήσει και κατά τη γνώμη σας ένεκα της κρίσεως, περίπου? Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, αλλά είναι πάνω από 10.000. Όχι, για αυτοκτονίες μιλάω. Για αυτοκτονίες, ναι. Πάνω από 10.000. Ναι, ναι, ναι. Ο ειλικρινός, δεν παίζω θέατρο, δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι είναι, άντε να είναι 400-500. Όχι, 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 είναι, τα νούμερα είναι τρελά. Και συμβατικά μέσα δέχονται τέτοιους αριθμούς, όχι 10.000. Ναι, παρά το γεγονός ότι σας ξαναλέω, δεν υπάρχει επίσημη πηγή που καταγράφει, όπως θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχει. Λοιπόν, ξέρετε, εγώ όπως σας είπα, άντε λέω το πολύ 400 και ήθελα να, έτσι, να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Πώς τόσα χρόνια στη Βουλή, ας πούμε και αυτοί που λένε που είναι αριστεροί τώρα που είναι στη Βουλή, έχουν κρατήσει ποτέ ένα λεπτό συγγύης για τους Έλληνες οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει, γιατί δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν τις υποχρεώσεις τους, δρεπόσαν τα παιδιά τους κλπ? Έχουν, ειλικρινώς δεν γνωρίζω, μέσα στη Βουλή έχουν κρατήσει ένα λεπτό συγγύης? Όχι, όχι βέβαια, όχι, όχι. Ναι. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Πότε όχι, γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ότι δεν έχει ευθύνη για αυτές τις αυτοκτονίες. Και πότε ο Θήτης κράτησε ενός λεπτού για το θύμα του? Καταλαβαίνετε, δεν θεωρούν ότι έχουν ευθύνη για αυτά. Όχι, δεν είναι χαζή, είναι ανέστητη. Είναι. Ναι, ανέστητη. Ναι. Αλλά επειδή είναι ανέστητη, ασφαλώς και το γνωρίζουν ότι είναι υπεύθυνοι, αλλά κάντε και το υπενθυμίζατε στους ακροατές, αλλά έστω για θέατρο, για ένα άλλο θέατρο. Όχι, δεν το έχει κάνει, ούτε το έχει προτείνει από ό,τι ξέρω κανείς. Ούτε και για θέατρο. Όχι. Τώρα επιτρέπεται κάτι άλλο, να κάνω μια αναφορά που μπορεί να πάρει και 50-60 δευτερόλεπτα. Είναι, ναι, πέστε μου, πέστε. Δύο βιβλία. Έγα τις προάλλες εδώ κάτι βιβλία που έχω και είναι από τη δεκαετία του 70. Ναι. Είναι βιβλία τα οποία λέγανε από τότε το τι πρόκειται να γίνει. Ναι. Και τα περισσότερα από αυτά ήταν γραμμένα από αυτούς τους ίδιους οι οποίοι σχεδίαζαν και θέλανε να γίνει αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Ναι. Δηλαδή η φτώχεια του πλανήτη, δηλαδή η τραπεζά μαζέψει όλο το χρήμα. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι το ένα που λέγεται, στα αγγλικά είναι όλα αυτά, είναι business και η ηθική. Ναι. Εντάξει. Και παίρνανε συνεντεύξεις από τραπεζίτες, από μεγάλους επιχειρηματίες κλπ. Και για το, οι οποίοι λέγανε ότι ενδιαφέρονται για τους Αμερικάνους κλπ. Και λένε ενδιαφέρονται γιατί δεν εργάζονται πολύ σκληρά. Εγώ τότε ήμουν αφηγητής, εργαζόμουν σερβιτόρος και ό,τι στον κόρακα μπορούσα να βρω. Δεν ήξερα τι θα πει Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ. Σαν νέος άνθρωπος δούλευα, σερβιτόρος και άλλοι γλεντούσανε. Μας λέγανε τότε, κύριε, ότι δεν δουλεύαμε σκληρά. Μάλιστα. Ότι απαιτούσαμε πάρα πολλά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη περισσότερη δημοκρατία. Ναι. Δεκάθαρα αυτό το λέγανε. Λέγανε παραδείγματος χάρη, όπως περισσότερη δημοκρατία. Ναι, ναι. Αυτό δε που συμβούλευαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι τραπεζίτες και οι επιχειρηματίες είναι ότι που και που κάνει καλό να υπάρχει ένα depression, όπως του 29, ξέρω εγώ. Κουράζει και το 30 και το 31, 32. Γιατί νομίζουν ότι το μεγάλο το crack που έγινε ότι κράτησε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Ναι. Καλό κάνει, λέει, αυτό στη μάζα. Να έχουμε και χαμηλότερους μισθούς. Και βοηθάει επίσης, δουλεύουμε καλύτερα, δηλαδή αξίζουμε τα δολάρια που παίρνουμε, τα χρήματα που παίρνουμε, εάν υπάρχει και υψηλότερη ανεργία. Εκτιμάμε έτσι καλύτερα το χρήμα. Ναι, ναι. Εσείς αυτά τα πράγματα σας φαίνονται εξωφρενικά? Όχι, όχι. Ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Να σας πω μόνο, έτσι τώρα μου έρχεται στο μυαλό, η εισήγηση στην Τριμερή, τη λεγόμενη trilateral, στις αρχές δεκαετίας του 70, νομίζω πρέπει να είναι 70-72, του κ. Χάνιφτον, που μετά ανακάλυψε τη σύγκρουση των πολιτισμών, αν ξέρετε, ο οποίος μιλούσε για δημοκρατία και έλεγε μέσα ότι ο μεγάλος σταθεροποιητικός παράγοντας της δυτικής δημοκρατίας είναι η πολιτική αδιαφορία των πολιτών. Εάν ξαφνικά οι πολίτες ενδιαφερθούν για την πολιτική, τότε κινδυνεύει η δημοκρατία της Δύσης. Μπράβο. Μπράβο. Γι' αυτό χαίρομαι να σας ακούω, κύριε Καζάκη. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι το πρώτο βιβλίο που εξέδωσε η Τριμηρής Επιτροπή. Σωστό, σωστό. Η κρίση της δημοκρατίας, αναφορά πάνω στο governability, στην κυβερνητικότητα, το πώς να κυβερνάει. Ναι, ναι, ναι. Εκεί βγάλανε ορισμένες καινούργιες έννοιες, ναι, που σήμερα είναι πολύ mainstream. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτός ο Χάνιφτον είναι ο Σαμουίλ. Ναι, σωστά. Ο Σαμουίλ Χάνιφτον, με άλλους δύο. Δεν τους θυμάμαι, τον ένα μάλλον το λέγανε Crozier. Όχι, και εγώ δεν θυμάμαι. Απλά μου είχε μείνει το όνομά του, ναι, ναι, για την εξέλιξή του κιόλας. Ναι. Και ακριβώς καταλήγουν ότι συμβουλεύουν να εφήβρουν κάποιου μέσα ελέγχου, ναι, για να κρατάνε τους Αμερικάνους, ώστε να είναι ενεργοί πολίτες. Ακριβώς. Δηλαδή πλήρης αποβλάκωση, όπως και το έχουν κατορθώσει. Ένα άλλο ήταν από το Bratcher, το μεγάλο, το Jeremiah Bratcher. Ναι. Το 70, Strike, η απεργία. Ναι. Ένα πολύ καλό βιβλίο, έχει την ιστορία της αντιστάσης των εργαζομένων προς τον αμερικάνικο καπιταλισμό. Ναι. Και λέει ότι μόνο μέσα από τους αγώνες, ας πούμε, πήρανε όποια δικαιώματα κατάφεραν να πάρουν. Ναι. Εντάξει. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Αυτό ήταν έτσι για να... Μην νομίζουν μερικοί ότι, το λέω μερικοί και εύχομαι μπορεί να ακούνε, έχω μια παρεούλα από, είναι δυο γιατροί, ένας στρατηγός εκεί, τους λέω ορισμένα πράγματα και τέλος πάντων με θεωρούν λιγάκι φευγάτο. Ο στρατηγός, ο φίλος εδώ Κωστάκη, μάλιστα έχει παραξηγηθεί μαζί μου, στους δυο που σας μιλάω, γιατί λέει κάνω πολύ προπαγάνδα για τον Καζάκη. Κάνουμε κουβέντα και εγώ τους έχω πει δεν κάνω έρευνα, γιατί δεν μπορώ να κάνω πάνω στα οικονομικά για τα ποσοστά. Ναι. Χρέος, και λέω δεν είμαι οικονομολόγος για να μπορώ να σας δώσω ακριβή στοιχεία, μόνο το παρακολουθώ τον Καζάκη, ότι μου λέει, και ο φίλατος στρατηγός, συνταξιούχος, μου λέει κουράστηκα πλέον, κάνεις προπαγάνδα για τον Καζάκη. Είναι τιμωμένος μαζί μου. Αυτά, κύριε Καζάκη, ευχαριστώ για τον χρόνο. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σπύρο. Λοιπόν, το ζήτημα το τι λέμε εμείς εδώ, βεβαίως χρήζει έρευνας και προτρέπουμε πάντα όσους μας ακούνε να το ψάξουν μόνοι τους. Και βεβαίως έχουμε και μια πολύ ωραία μεγάλη παρέα διαδικτυακή, η οποία με καλές προθέσεις όλοι μας, γι' αυτό και ορισμένες φορές παλιότερα, όχι πλέον, έχω και εγώ ρημάσει, να το πούμε έτσι, ιδιαίτερα όταν περνάς μια μεγάλη δοκιμασία στη ζωή σου, τα επαναπροσδιορίζεις τα πράγματα, βλέπεις τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό. Είναι μια μεγάλη παρέα διαδικτυακή που αλληλοδιορθωνόμαστε, δηλαδή περιμένουμε που να πατήσουμε, που πατάμε, κάνουμε κάποιο λάθος, κάτι μας ξεφεύγει, και βεβαίως με διορθώνουν οι άνθρωποι, οι φίλοι δηλαδή αυτοί που είναι και είναι, πώς να το πούμε, στην υφήλιο αυτή η παρέα, είναι σε πάρα πολλές χώρες, έτσι. Και αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει και εμένα έτσι να προσδιορίσω. Γιατί εντάξει, δεν λέω ότι είμαι παντογνώστης, φωτεινός ή σκοτεινός, δεν έχει σημασία. Αλλά όμως αυτά που ξέρω τα ξέρω καλά. Και βεβαίως, επειδή λειτουργώ περισσότερες φορές από μνήμης, είναι λογικό να μου διαφεύγουν ορισμένα πράγματα ή να μην θυμάμαι ακριβώς. Γι' αυτό και με διορθώνουν αρκετοί φίλοι, και καλά κάνουν, και το δέχομαι. Αυτό το πράγμα, έστω και αν παλιότερα εκνευριζόμουν με αυτούς που δεν το κάνανε με καλή πρόθεση, κακώς εκνευριζόμουν, λοιπόν, για τα ζητήματα αυτά, αλλά να ξέρουμε ότι είναι άλλο η μάχημη διανόηση και άλλο η διανόηση του καναπέ. Δηλαδή είναι πολύ ωραία να μην έχει καμία υποχρέωση στον κόσμο από την άποψη της, του να παλέψεις και να υπερασπιστείς τις ιδέες σου, έτσι, δεν λέω τίποτα άλλο, και να κάθεσαι στον υπολογιστή σου από το πρωί μέχρι το βράδυ και να έχεις την άπλετη δυνατότητα να διορθώνεις τον οποιονδήποτε κάνει λάθη και μετά να το παίζεις καμπόσος. Αλλά είναι άλλο πράγμα να είσαι συνεχώς στην πρώτη γραμμή, στο χαράκωμα της πάλης των ιδεών, έτσι, δεν μιλάμε για... η οποία βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει οξυνθεί, έχει πάρει μορφές χειρότερες και από πολέμου. Να μην ξεχνάμε ότι την εποχή της αγανάκτησης, της μεγάλης αγανάκτησης του ελληνικού λαού που εκφραζόταν στις πλατείες, να το πούμε έτσι, αυτή η αγανάκτηση. Θυμηθείτε τι είχε πει ο εκλειπών πρώην πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, που είχε πει τότε ότι πρέπει να κατασταλεί αυτή ακόμη και αν κοστίσει σε αίμα, ναι, σε συνέντευξη στον κύριο Παπαχελά. Ήταν τρομερό, στην τηλεόραση του. Ναι, θέλω να πω, δηλαδή ήταν εποχή των ακραίων εκφράσεων, όπου βεβαίως η υπεράσπιση των απόψεών σου σε ένα τέτοιο κλίμα, όπου να σου λέει πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι αυτό είναι στάση, το γεγονός δηλαδή ότι μαζεύεται ο κόσμος και διαμαρτύρεται στις πλατείες. Γιατί όποιος το ζει σε αυτό το πράγμα ξέρει πολύ καλά, ήταν εντελώς φιλήσυχη η ιστορία, και μάλιστα από την πλειοψηφία ενός κόσμου ο οποίος δεν ήξερε ούτε από διαμαρτυρίες, ούτε από κινητοποιήσεις. Ακόμη θυμάμαι και γελάω όταν τις μέρες εκείνες που μάζευόταν πάρα πολλοί κόσμος, άγγιζε και το 1 εκατομμύριο. Και επειδή ήταν καλό κέρι, ήταν καλός ο καιρός, από την άνοιξη του 11 είχε ξεσπάσει αυτή η ιστορία. Θυμάμαι ακόμη τα αχ και τα οχ των κοριτσιών και των κυριών που ερχόντουσαν στη διαδήλωση με πέδιλα, που δείχνει ότι αυτές οι κοπέλες ήταν ένα αυθόρμητο κίνημα, δεν είχαν ιδέα τι σημαίνει αυτό πράγμα. Δεν πας σε μια κοσμοσυρωή φορώντας, ας πούμε, πώς το λένε, σαγιονάρες. Δεν γίνεται, θα πατηθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήταν έτσι, αυτά τα πράγματα που προσέχεις και βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο κόσμος δεν ήταν. Η λύσα του συστήματος να επιβάλλει αυτό που επέβαλε, ήταν μέχρι εκεί έφτασαν. Ναι. Έμα, και βεβαίως να μην ξεχνάμε, είχαμε αίμα. Ναι. Είχαμε αίμα, το γεγονός ότι δεν προβλήθηκε, το γεγονός ότι πολλοί κατέληξαν στο νοσοκομείο χωρίς να ξέρουμε πώς κατέληξαν τελικά. Πάρα πολλοί, δεκάδες άνθρωποι κατέληξαν στα νοσοκομεία λόγω των χημικών, λόγω των ξυλοδαρμών και όλα αυτά τα πράγματα. Άλλοι είπαν βλάβες, έχουν ακόμα στα μάτια. Βεβαίως, ναι. Και δημοσιογράφοι ανάμεσά τους. Και δεν ξέρουμε πώς κατέληξαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν το ξέρουμε από τις ειδήσεις. Μόνο αν είσαι στο προσωπικό περιβάλλον κάποιου. Είχαμε δηλαδή αίμα. Αλλά... Γι' αυτό ήταν η μάχη των ιδεών, έπαιρνε και χαρακτήρα. Τα θύματα όμως δεν τελειώσαν στην πλατεία. Μετά την επιβολή των μνημονίων συνεχίζουμε να έχουμε και πολλές χιλιάδες ακόμα. Ακριβώς. Δεν είναι στην πλατεία, είναι στα σπίτια τους. Να μην ξεχνάμε ότι ο φετινός χρόνος, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τα στοιχεία των ληξιαρχείων, θα έχουμε καινούριο και ρεκόρ θανάτων στην Ελλάδα. Πάλι θα ξεπεράσουμε τον προηγούμενο χρόνο. Και το αστείο πάλι είναι θα ξεπεράσουμε ότι... το 41. Φυσικά. Το 1941. Λοιπόν, και το αστείο είναι ότι... Το τραγικό μάλλον είναι ότι θα ξεπεράσουμε για 7η χρονιά την πτώση γεννήσεων. Τη σχέση γεννήσεων θανάτου, θα είναι περισσότεροι θάνατοι, ναι, κατά πολύ. Και με πτώση των γεννήσεων περαιτέρω. Ναι. Όπως επίσης φέτος, από ό,τι φαίνεται, είχαμε και έξαρση της μετανάστευσης. Δηλαδή το καθαρό ισοζύγιο της μετανάστευσης πρέπει να είναι από τα υψηλότερα των τελευταίων 7 χρόνων. Βεβαίως τα παιδιά μας, έτσι, κατά κύριο λόγο, αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα σε ορισμένες εκτιμήσεις που υπάρχουν, δεν είναι μόνο οι νέοι. Βλέπουμε και ηλικίες πιο μεστές που φεύγουν. Έτσι, αυτοί πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Γιατί ο νέος, ναι, αλλά είναι δεν πιο έχει δύσκολο ακόμα. Ένας 50 ετών που έχει οικογένεια είναι σε απόγνωση. Βεβαίως, αυτό είναι σωστό. Και πάει εργάτης οπουδήποτε. Βεβαίως, αλλά είναι πιο δύσκολο να πολύ φύγει. Πιο γιατί δύσκολο, κατά τεκμήριο έχει το μέγιστο των υποχρεώσεων σε αυτές τις ηλικίες, γι' αυτό είναι και δύσκολο να φύγεις. Ωστόσο, γνωρίζουμε ανθρώπους, έμαθα, ας πούμε, για παράδειγμα, έναν γνωστό γιατρό, έτσι, που αναγκάστηκε και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δουλεύει οικοδομή. για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα χρήματα ετών, αυτός τον γνωρίζουμε. Και να εξασφαλίσει τα χρήματα για να καλύψει μέρος των υποχρεώσεών του σε χρέη που έχουν συσσωρευτεί. Και είναι γιατρός ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι στα 50-60 χρονών. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση έχει βρεθεί η ελληνική κοινωνία, εννοούμε πάντα. Και μια τελευταία, έτσι, ένα τελευταίο σχόλιο που μας τα βλέπουμε τώρα. Να το ακούσουμε Γεωργία, και να κλείσουμε. Με συγχωρείτε που επανέρχομαι στο θέμα των πληστηριασμών. Έχει διευκρινιστεί αν όντως ξεκινάει η λειτουργία των ηλεκτρονικών αύριο 29 Νοεμβρίου. Ναι, ναι. Έχει διευκρινιστεί, αρχίζει αύριο και έχει βγει και ο κατάλογος του πληστηριάσματος. Πρόκειται για 10 ακίνητα. Στατικών κακοπληρωτών. Δεν νομίζω. Γιατί βέβαια αρχίζουν με μεζονέτες και καταλήγουν σε κάτι θέσεις στάθμευσης. Δεν είναι δηλαδή λαϊκή κατοικία. Δεν είναι λαϊκή κατοικία. Οπότε καλά να πάθουν. Μιζουνέτα. Είναι μεζονέτα. Και υπολογίζουν στην εμπορική αξία που τον εκπληστηριάζουν. Αλλά τα χρέη είναι στην αντικειμενική αξία. Φυσικά. Ναι, πάντα. Βέβαια, λοιπόν, για να μπορέσουν να τα κοράκια να υποφεληθούν, έτσι. Στους πληστηριασμούς που θα γίνουν με φυσικό τρόπο στα Ειρηνοδικεία, αύριο θα είμαστε 3,5 ώρα. Όσοι μας ακούνε και θέλουν να συντρέξουν και να συμβάλλουν στο κίνημα για να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας όλο αυτό που συμβαίνει, αύριο Τετάρτη 3,5 στα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας. Εμείς οι Αθηναίοι εδώ θα είμαστε στις Αθήνας. Λοιπόν, και με αυτά ολοκληρώσαμε για σήμερα. Τα νεότερα αύριο. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα σε όλους. Δικτυακός σταθμός Η Ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.